Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, σε περδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι η γυναίκα. Κι θέλω κι η γυναίκα. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Καβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στους προτάξεων, τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί σας δίνουν την οριστική λύση και την καλύτερη τιμή της αγοράς σε ένα λεπτό, κυριολεκτικά.
Στο www.listopardo.gr υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε ένα το οποίο ταιριάζει σίγουρα για το δικό σας αυτοκίνητο. 9.55 και είναι το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα μας ακούτε από το εξωτερικό. Και να πω ότι για καφέ, πίτα ή μπουγάτσα, μόνο στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα, μία σημεία δώρο. Αν θες καφέ, δώρο το νερό, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, με ένα καταπληκτικό κατάλογο παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά δικαστήρια, Πόντου 56, Λαχαναγορά, οδός Λακαντάς, στον κεντρικό δρόμο μετά την αλογέφυρα Σταυρούπολης. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε μαζί μας το goldmall.gr. αφού αν πείτε τώρα, θα βρείτε σούπερ προσφορές σχετικά με το αυτοκίνητο. Από πάρκινγκ και πλήσιμο μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες φορτίας του αυτοκινήτου, με έκπτωση έως 70%. Δείτε το από κινητό ή υπολογιστή, ενώ με 5 τρόπους αγοράς μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και βρείτε πρωτότυπες λύσεις για το αυτοκίνητο σε απίθανες τιμές. Μεγάλο μας χορηγός η Εσκιάδης Βαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία μέχρι το τέλος της εβδομάδος δίνει δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια για εσάς οι οποίοι θέλετε να αποκτήσετε είτε το Skoda, είτε το Kia, είτε το Hyundai, το ονείρου σας, καθώς τα περισσότερα μοντέλα είναι ετοιμοπαράδοτα στην μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων η οποία υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κτέο. Με περισσότερο πληροφορία στο 2310-596-596. Τι καλησπέρα, τι γίνεται? Μια χαρά, ησυχία, ωραία. Αν εμείς είμαστε μια χαρά, ολοπετέγη πώς πρέπει να είναι? Ποιος είναι ολοπετέγη? Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα. Ρεάλ. Τι έπαθε? Απολύθηκε. Και τι με νοιάζει εμένα? Αν πρέπει να σε νοιάζει. Γιατί να με νοιάζει? Αν πρέπει να σε νοιάζει. Επηρεάζει την καθημερινότητά μου η παραμονή του Λοπετέγια στη Ρεάλ Μαδρίτη? Είναι εντυπωσιακό, ρε φίλε, αυτό το οποίο έχει καταφέρει. Ήταν στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ωραία, τι έκανε? Έφυγε ο Ζιντάν. Ναι. Και ψάχνει προπονητή. Ναι. Και αποφάσισε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ να πάρει το Λοπετέγια. Ναι. Τον προσέλαβε. Ωραία. Υπογράφησε ένα συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ναι. Έκανε 14 παιχνίδια. Ωραία. Έκανε 6 νίκες, 2 ισοπαλίες και 6 ήττες. Έγινε. Απελήθη. Ναι. Πήρε 18 εκατομμύρια ευρώ. Και χαίρεσαι γι' αυτό, αν ήσουν Λοπετέγια? Δεν είναι θέμα γάρα, δεν είναι λίγο αστείο? Πάρε 18 εκατομμύρια ευρώ και πια στη Μαδρίτη να πιει καφέ και να δει τη μούρη του σερβιτόρου να πούμε που θα πει: Λοπετέγια, 5 έφαγε από τον Μπαρτσελόνα. Απέτυχε σαν προπονητή, λαμόγιο. Πήρε 18 εκατομμύρια κοπρίτη. Εσύ δεν έχει πει ότι όλα έχουν την τιμή του? Ναι, όλα έχουν την τιμή του. Και η τιμή και ο χλεβασμό είναι και η άλλη τιμή. Okay. Ο Λοπετέγια λοιπόν με τα 18 εκατομμύρια μπορεί να τα βάλει στον πάτο του και παγκοσμίως. Έλα ρε κόκκινε, και παγκοσμίως, κοίταξε, και παγκοσμίως να είναι ρόμπα σαν προπονητής. Πλούτησε, αλλά όταν βγαίνει στον δρόμο θα του λέει: Λοπετέγια, ξέρεις τι, 5. Λοπετέγια, λαμόγιο. Λοπετέγια, κάθεσε πάνω στο συμβόλαιο. Λοπετέγια, ναι. Εσύ τώρα ζήλεψες γιατί είσαι. Όχι, καθώς δεν ζήλεψα, απλά. Πάρε 2% ακροματικό εντάξει. Μοιάζει αστείο. Εδώ πέρα σε δώσει ανδρώνησε 1 εκατομμύριο ευρώ, ξέρω εγώ, να σε απολύσει και να χαίρεσαι να πω. Καλά, εσύ είσαι και ανέστος. Παχύδερμο είσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, βέβαια. Παχύδερμο είσαι. Θα πάρει το εκατομμύριο σε 6 χρόνια δεν θα έχει φράγκο να πούμε. Θα χρωστά κιόλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, λέγε τώρα κόκκινο πάνε στα άλλα θέματα. Ναι, στην εφημερίδα. Πάνε παρά εφημερίδα. Γιατί πληρώσει την εφημερίδα? Όχι. Όταν παίρνει. Παίρνει 3 εφημερίδε, κρατά τη μία. Τι δυο τι πουλά στο περίπτερο, παίρνει μαστίγε να πούμε. Μία. Ναι. Οπότε τα πήρε ο Λοπετέ και το μάτι το πεινασμένο έπεσε στα 18 εκατομμύρια. Τι ωραία να τα είχα εγώ αυτά και να έκανα 2 νίκε, 5 ισοπαλίε και 6 νίκε να πούμε. Έπεσε το μάτι το πεινασμένο στο Λοπετέ και το έκανε θέμα. Γιατί όχι, ρε φίλε. Ποιε μια γουλιά. Βλέπω ότι κάποιοι πασχίζουν μια ολόκληρη ζωή. Για να μπορέσουν να κάνουν κάτι σαν προπονητές. Ναι, και. Άλλοι επιτυχάνουν, άλλοι αποτυχάνουν. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτός ο απίθανος τύπος, ρε φίλε. Ναι. Ζήλεψες. Με τον πιο αστείο τρόπο. Του το έπεσε το μάτι του τώρα, το πεινασμένο μάτι του έπεσε στα 18 εκατομμύρια. Με τον πιο αστείο τρόπο. Ναι, ρε φίλε, πήρε τα λεφτά. Κατάφερε να πάρει. Μαγκιά του. Τόσα χρήματα. Μαγκιά του. Πρέπει να το γρατζουνίσει το Mercedes τώρα ή άμα το βρει. Αυτό κατάλαβα. Σίγουρα, άμα εσύ στη γειτονιά σου Λοπετέγια, ο πρώτος που θα πάρει τη σβούρα για να γρατζουνίσει το αυτοκίνητο του Μποτεπέγια θα είσαι εσύ. Πώς τον είπες? Μποτεπέγια, πώς το διάλογο το λένε. Μποτεπέγια. Μποτεπέγια. Δεν έχω γρατζουνίσει κανένα αυτοκίνητο. Εσύ δεν έχει γρατζουνίσει? Τι έκανε στα νιάτα τότε?
Πατάτα σε εξάτμιση σε αυτοκίνητο δεν έχει βάλει. Δεν έχει τραβήξει παπά από το μουσί να τον πει τράγω, ξέρω εγώ, λαλαλα λουλού. Ξέρω εγώ, δεν έχει ανέβει στο καμπαναριό να ξεβιδώσει την καμπάνα. Δεν έχει δέσει κουδούνια σε ουρά σκύλου. Δεν έχει παίξει ηλεκτρονική. Κάτι δεν πρέπει να έχει. Κάτσε ρε κόκκινε εδώ. Είσαι ο άμεμπτο. Δεν είσαι όλα τα έχει κάνει καλά. Δεν μπορεί, κάτι στραβό θα έχει κάνει. Κάτι στραβό θα έχει κάνει. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Πρέπει δηλαδή. Πάει δηλαδή. Συγγνώμη, πρέπει κάποιο να έχει. Τι. Χαλάσει το αυτοκίνητο κάποιου για να είναι. Αφού είσαι πεινασμένο μάτι, άμα έρθει στο γείτονα και έχει καλαμάξει, θα πει να πει τι καλό αυτοκίνητο που πήρε. Μπράβο, θα πει το μπουστι τέτοιο αυτοκίνητο που πήρε. Εγώ δεν έχω τίποτα να πούμε. Και εμεί. Άμα δει κάναμε καμιά ωραία γυναίκα δύο μέτρα, ξέρω εγώ, πει τι πηδάει εμεί και τι πηδάει αυτό. Τα κάνετε αυτά εσεί οι άντρε. Είστε λίγο πεινασμένα μάτι. Έχει όμω και ένα 30%. Ο Κουλιανό, α πούμε, το πρωί δεν είναι πεινασμένο μάτι. Εσύ είσαι bisexual. Δεν ξέρω τι αν είμαι κόκκινε. Bisexual, bisexual. Εσύ που είσαι άντρα εκεί στο Άγιον Όρος τρία χρόνια που κάθισε να πούμε, εσύ είσαι κανονικό. Εντάξει, τι να πούνα, ξέρω εγώ. Ένα πάει και μονάζει τρία χρόνια χωρί να πάει με γυναίκα. Νορμάλ είναι, λε. Εγώ λέω δεν είναι νορμάλ. Άμα θε να το πάμε και εκεί το έργο. Έλα, πάρε τα θέματα τώρα. Έχουμε θεματάρε τώρα. Έχει εσύ ρεπερτόριο μεγάλο τώρα με τον Πετέγε. Θα ασχοληθούμε. Πήρε τα 18 εκατομμύρια, έπεσε το μάτι του πεινασμένο απάνω εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τα πήρε τα εκατομμύρια. Προπονητή δεν είναι καλό. Θα πάρει τα εκατομμύρια, θα πάει στην εξοχή, θα τα φάει, θα του τα φάνε. Τέλο πάντων, θα βρεθεί καμιά κόμενα να του τα φάει. Κάνα γιο, καμιά κόρη, κάποιο θα του τα φάει. Δεν μπορεί να φάει κόκκινε μόνο 18 εκατομμύρια. Θα στην πέσουν από δίπλα. Φίλοι, δώσει και κανένα δανεικό. Είναι νόμο απαράβατο. Ότι όσοι για κάποιο τρόπο βρίσκουν. Θα τον αγαπήσει καμία γυναίκα για την ομορφιά του, θα έχει. Λεφτά εντάξει, πρέπει να το ζηλέψουμε τον άνθρωπο τώρα. Πέντε γκολ έφυγε. Η ζήλια είναι το θέμα. Ναι, έλα, σταμάτα. Σε πήραμε χαμπάρι τώρα, σταμάτα να πούμε. Μας πήρατε χαμπάρι, μάλιστα. Αγοράζει ένα και ένα ωραίο σπίτι, πάντου βάλει φωτιά ο κόκκινο στο σπίτι να πούμε. Α τον άνθρωπο. Και έμπριστη. Τι σε φταίει να πούμε. Μα και για να κλέψει κάποιο και να κάνει λαμογιά κάποιο θέλει ικανότητα. Άμα κάτσεις στο σπίτι σου και βλέπεις να πούμε ο TV και πίνεις ένα άπογες σε μπουκάλι τσίπουρο, δεν μπορεί να κάνεις λαμόγια, μα και το λαμόγιο έχει ταλέντο για να το κάνει. Εσύ είναι σε πείραξη. Και για να πάρει 18 εκατομμύρια κάποιος είναι μαγιά. Πουλάει τον εαυτό του καλύτερα. Που κάτι δεν κάνεις εσύ καλά ή εγώ. Πρέπει να ζηλέψουμε δηλαδή. Έλα ρε, πάνε στα θέματα. Καλά τα λέω. Μ' αρέσει, είναι ωραίο θέμα που έβαλες, αλλά πάμε στο επόμενο. Τώρα πες ό,τι θέμα θέλεις εσύ. Ορίστε, γιατί παίρνεις μεταλλική φωνή. Ό,τι θέμα θέλεις εσύ. Ξέρεις τι θέμα θέλω να πω. Ήταν. Γι' αυτό που φάγανε η Αλβανία πάνω. Να μιλήσω για ποιον. Για το παλικάρι που επειδή τα μέσα. Έχω στοιχεία. Τι στοιχεία. Τι στοιχεία. Έχω κάποιο στοιχείο. Τι κάποιο στοιχείο. Εσύ κόκκινε πας με το ρεύμα. Αν ήταν κανένα να πούμε και τον τρώγανε και φώναζε όλη η Ελλάδα, θα φώναζε κι εσύ. Λάχα. Τώρα επειδή σιώπησε να πούμε όλη η Ελλάδα και το περάσα στο μούχτι, να πούμε σιωπάς κι εσύ. Τέτοιο είσαι ρε κόκκινε. Να μην πει μια κουβέντα για το αυτό που το φάγανε οι Αλβανοί, ή ξέρω εγώ να του πει είναι βρωμιάριδε, είναι έτσι, είναι αλλιώ. Να πει μπράβο το παλικάρι να το κάνουμε εδώ, που σήκωσε την ελληνική σημαία, που πιάσει και είσαι και πατριώτη, εσύ και τα λοιπά. Εγώ δεν θα σήκωνα εκεί τη σημαία, να με φάνε λάχανο με τίποτα. Δεν θα σήκωνα τέτοια σημαία. Να με φάνε λάχανο για τη σημαία, για την πατρίδα, ξέρω εγώ, για την ιδέα και να μην μπει κανένα τίποτα. Αφού ξέρω δεν θα το έκανε γιατί. Να με λέει φασισταριό μετά οι άλλοι, α πούμε, ξέρω αφού εγώ. Αφού δεν θα το έκανε. Ναι. Γιατί το κάνει θέμα. Το κάνω θέμα γιατί το έκανε ένα άλλο άνθρωπο, να πούμε. Τον οποίο εσεί όλοι εδώ στην Ελλάδα το έχετε περάσει μπάι. Ούτε οδό θα τον κάνουμε, ούτε γύρω θα τον κάνουμε, ούτε θα κάνουμε καμιά αργία γι' αυτόν, ξέρω εγώ κτλ. Τον Γρηγορόπουλο να πούμε που είχε χρυσοχοείο η μάνα του να πούμε και πήγε να φάει τον αστυνομικό και ο αστυνομικό τον έφαγε λάχανο να πούμε τον κάναμε ήρωα τον Γρηγορόπουλο έτσι. Έλα. Πρώτον, λέγε. Με ενοχλεί το ότι. Σε ενοχλεί. Μπράβο, όταν αρχίσει και λες με ενοχλεί, παίρνει μπροστά η εκπομπή. Αυτό είναι. Έλα, σε ενοχλεί. Πάμε παρακάτω. Σκοτώσαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ελληνική ταυτότητα. Ναι. Δεν βλέπω το μέταλλο της φωνής σου να αλλάζει. Να βγάζει οργή ο Λάριγκα σου. Μα δεν γνωρίζω τα γεγονότα. Δεν γνωρίζει γιατί δεν σε νοιάζει. Έφαγε ένα. Θέμα... Το φάγα τον άνθρωπο, έφαγε ένα κόκορα κρασάτο. Εσύ και τι πληροφόρηση μπορεί να έχει. Στεναχωρέθηκε πολύ. Τι πληροφόρηση. Έχει καμία πληροφόρηση από πάνω. Ότι έγινε έτσι, έγινε αλλιώς. Έχει βουήξει ο τόπος στα ίντερνετ. Εσύ τι βλέπεις, τσόντες βλέπεις. Τι βλέπεις, την Αλατζάνα, τη Μενεγάκη βλέπεις. Ό,τι βλέπεις στο ίντερνετ το πιστεύεις. Α, δεν το φάγανε, δεν ήταν δηλαδή. Ψέματα ήταν. Όχι, περιμένω να δω. Τι περιμένω. Εδώ φέραν το παιδί. Ποιο παιδί. Πήγε η ιατροδικαστή και δεν αφήναν Έλληνα ιατροδικαστή. Δεν έχει οργή μέσα σου, ρε παιδί μου, για τον Έλληνα που τον φάγανε οι Αλβανάρες. Μα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ είδα ένα παλικάρι. Το οποίο φορούσε στολή παραλλαγής. Στολή παραλλαγής. Ναι. Ναι. Με το εθνόσημο επάνω. Το ελληνικό. Ναι. Ναι. Σε αλβανικό έδαφος. Σατανικό έδαφος. Δεν ακούω, δεν ακούω. Σε αλβανικό, έδαφος. Ναι. Ωραία. Ξέρω τι έχει γίνει. Σήκωσε τη σημαία πάνω. Ξέρω τι έχει γίνει. Δεν το ρεπορτάζ. Δεν ξέρει. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Το Γρηγορόπουλο ήξερε όμω. Φίλε, μάθαμε από τη μια μέρα στην άλλη. Κάψατε την Ελλάδα με τον Γρηγορόπουλο. Τι εκεί ήξερε, ε! Αστυνομικό! Απαράδεκτο!
Φώναζες μουλάρι, τώρα δεν ξέρεις. Καλά, ας το παρακάψουμε κι αυτό. Άλλο θέμα, τι έχουμε. Κύπελο έχουμε, αυτά έχουμε. Λέγε ρε Γρηγόρη, πες. Εγώ είχα αυτά. Πες ρε φίλε. Τι? Εσύ γνωρίζεις κάτι για το θέμα? Εγώ γνωρίζω κάτι για το θέμα. Ναι, εγώ γνωρίζω ότι δεν έγινε θέμα εδώ πέρα. Ότι το περάσετε στο μπάιο. Όλοι οι κομμουνιστόφρονες, οι κομμουνιστόφρονες, οι αυτοί οι αριστερόφρονες. Όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω τι έγινε. Ναι. Και όταν μάθω θα μιλήσω. Τρώγοντας ένα κόκορα κρασάτο θα το μάθει δηλαδή. Και πίνοντας 1,5 μπουκάλι τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Δεν σε νοιάζει. Πες δεν στεναχωρέθηκα, δεν με νοιάζει. Δεν είναι το θέμα δικό μου. Ο Βλάκας πήγε, σήκωσε τη σημαία πάνω, ας μην τη σήκωνε και τέτοιο. Πες κάτι να σε ακούσω. Έχει τοποθέτηση. Δεν έχει να πει κάτι. Δεν λε. Λέγε. Αν ήταν γιος σου και τον τρώγανε με τη σημαία πάνω, τι θα έκανες? Αν ήταν, ξέρω εγώ, παιδί σου, τι θα έκανες? Δεν σε νοιάζει. Πράγματα πλήκτρα, πράγμα τα οποία δεν λέω. Παχύδερμο. Παχύδερμο ζεις, παχύδερμο θα πεθάνεις. Πράγματα τα οποία δεν λέγονται στον αέρα. Δεν λέγονται στον αέρα. Γιατί δεν λέγονται στον αέρα? Δεν μπορείς να πεις στον αέρα. Γιατί δεν μπορώ να πω, γιατί θα μας μαζέψουν. Θα σε μαζέψουν, τι ήρωας για είσαι, τι παλικάρι είσαι, θα σε μαζέψουν. Εσύ πες ότι είμαι κοπρόσωπο. Άμα σε μαζέψουν, δηλαδή θα σε κάνουν, θα σε βάλουν φυλακή, θα σε βάζουν στην αστυνομική διεύθυνση με τον βούρδο να σε βαράνε. Αυτά που θα έκανα δεν λέγονται. Α, δεν λέγονται. Καλά, εντάξει. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και πράγματα που λέγονται. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Εντάξει, η άποψή σου ποια είναι, ας πούμε? Ότι υπάρχουν πράγματα που λέγονται. Μάλιστα. Και πράγματα που γίνονται. Μάλιστα. Εντάξει. Αν ήταν γιος μου, ναι, θα έκανα. Ναι, τώρα δεν σε νοιάζει. Όχι. Είναι αλλού γιος. Τώρα περιμένω να δω το πόρισμα. Το πόρισμα, θες. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Αν είναι κακό αυτό, οκ. Okay. Εντάξει, πάντως οργή δεν βλέπει από τα ολαρίνγκια σου, δεν βγαίνει καμιά οργή. Ας πούμε, δεν βγαίνει καμιά παράπονα. Λες να χαίρομαι που σκοτώσαν ένα παλικάρι. Πάντως δεν λυπάσαι κιόλας. Φούρισε την ελληνική σημαία κτλ. Να ξέρεις ότι άμα πέσει κάποιος με ελληνική σημαία επάνω δεν λέγεται τίποτα, δεν γίνεται ήρωας, να ξέρεις. Θα πούνε οι δεξιοί τώρα. Εσύ είσαι αριστερός τώρα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη θέση σου να πεις καλή κουβέντα, να πούμε κτλ. Πρώτον δεν είμαι αριστερός. Πώς δεν είσαι αριστερός? Δεύτερον δεν είμαι δεξιός. Δεν είσαι δεξιός, τι είσαι? Χριστιανός, τι? Ταμπέλα δεν σου φόρεσα εγώ, εσύ και την φοράς. Εγώ δεν τα μπαίνω γιατί εσύ ψήφισες το Βενιζέλο. Εγώ δεν ψήφισα το Βενιζέλο. Δεν ψήφισα Βενιζέλο. Με το Βενιζέλο ούτε πεθαμένο δεν το ψήφισα. Ναι. Εγώ δεν το ψήφισα. Δεν το ψήφισε. Φίλο σου δεν ήταν, δεν πήγατε εκεί τα κονιάκα πάνω στο παράρμα, γείτονα. Όποιον έχω γείτονα ή όποιον γνωρίζω σημαίνει. Θα πιει καφέ και γούζω με κάποιον που δεν γουστάρει, δεν κόκκινε, πώ θα γίνει δηλαδή. Γιατί εσύ με όποιου ήρθε ή καφέ γούσταρε. Ή όχι. Ή θα, άμα ήταν συνεργάτη μου για δουλειά, θα αναγκαζόμουν ή αλλιώ θα ήταν φίλοι μου. Τι να πάμε, τον πα ένα που δεν γουστάρω ή δεν με γουστάρω να πιω καφέ και γούζω να πούμε. Ρε φίλε, ναι. Αν είναι περίπτωση για να κάνει δουλειά με κάποιον. Ναι. Και ξέρει ότι είναι αναγκαίο κακό. Ναι. Δεν πιεις. Άμα να οικονομήσω θα πιω. Άμα είναι να κάνω δουλειά και να μην οικονομήσω δεν θα πιω. Ωραία. Τι τσάπα θα βάλω το σηκώτη μου να πούμε, οι τρασαμινάδες θα πάνε στα ύψη, να πούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Οπότε, ναι. Εγώ τι πρέπει να πω? Μάλιστα, εντάξει. Ότι λοιπόν, με όποιον ή πια καφέ εκεί να με θέλει. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Λέγε, άλλο. Κάνε το παιχνίδι σου. Τι να κάνω? Το παιχνίδι σου. Το παιχνίδι μου να κάνω? Ναι. Τι παιχνίδι να κάνω? Αφού το μόνο που κάνεις είναι να αποδομείς και να χλεβάει. Τι να αποδομώ, ρωτάω ρε κόκκινε. Δεν έγινε θέμα για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν παρουσιάστηκε καμιά οργή, καν αυτό, ο πρόξενος δεν βγήκε, θα το βγάλουμε και Βλάκα από πάνω. Ήταν Βλάκης, ας πούμε, ο συγχωρεμένος. Ανόητος που πήγε και έκανε τη σημαία. Είπα κάτι. Να, ο Σολομών Σολομού, πώς το λέγανε τον το παλικάρι που ανέβηκε εκεί με τη σημαία. Σολομός Σολομού. Ο Ισάκ. Ναι. Εντάξει. Ανέβηκε πάνω εκεί, τον κάνανε ήρωα και τα λοιπά, τον κάνανε εδώ και τα λοιπά. Αυτό γιατί, ας πούμε, τι διαφορά έχει, αυτό θέλω να πω. Πιάσει και τα ποδοσφαιρικά δεν πουλάνε τραξίμα. Η διαφορά ποια είναι ο Σολομός, Σολομός. Η διαφορά Σολομού είναι το παλικάρι το οποίο ανέβηκε στον ιστό. Ποιο ιστό? Ο... Πού είναι η σημαία? Η σημαία, ναι. Βλέπαμε σε live μετάδοση τι γινόταν. Ναι. Πήγε με το τσιγάρο στο στόμα. Ζιγάρο. Το τσιγάρο. Κάπριζε. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ήρωα. Ναι, λέγε, σ' ακούω. Και εσύ κλεβάζεις. Δεν κλεβάζω. Κλεβάζεις. Προσπαθώ να βγάλω την ανάσα σου έτσι με λίγο. Δεν είναι ανάσα αυτό. Με το ζόρι δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μπορώ να σε βγάλω. Λοιπόν, με το ζόρι. Το παιδί αυτό, ναι, το εκτελέσανε μπροστά στα μάτια μας. Ναι. Αν υπάρχει ένα ανάλογο τέτοιο γεγονός, μιλάμε για μια δολοφονία. Εσύ θες να το δεις live δηλαδή για να πάρεις μπροστά αυτό, δεν θα πει. Μα δεν έχω εικόνα. Δεν ξέρω τι έγινε, δε φίλε. Δεν ξέρω τι έγινε. Περιμένω να μάθω. Αν δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Χωρίς να γνωρίζω κάτι, δηλαδή, εσύ δεν είδες, χτες είδες το παιχνίδι της Λαμίας με το Βόλο. Δεν βλέπω τον Παπαγιανόπουλο με τον Κωνσταντάρα στα κουρασμένα παλικάρια και άλλο, τη Λαμία με το Βόλο. Το είδες. Είδα φάση 4-1. Ναι. Το 1-1 λέω. Όχι με το 1-1, όχι δεν είδες. Το είδες. Το 4-1 είδα, το άλλο είδα. Πώς θα εκφέρεις άποψη για ένα παιχνίδι το οποίο δεν είδες? Ναι, εντάξει, ναι. Δεν σε τράβηξε όμως να το δεις. Άσχετα με το αν σε τραβάει ή όχι. Ναι. Πώς θα μιλήσεις για κάτι, δηλαδή, αν δεν έβλεπες το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Ναι. Πώς θα έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, δεν είχε καμία σχέση με τις άλλες εμφανίσεις. Ναι.
ότι ο Βέρμπλουμ κάτι έδειξε, ναι, ότι ναι. άρχισε να βελτιώνεται, να κερδίσει συμπάθεια των φίλων του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν το έβλεπες, πώς θα έλεγες, θα μιλούσε για το. Πάντως, αυτό που. Απάντησε. Ναι, καλά, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά. Τι αυτό, να το κάνω το δίκιο. Αυτό που, ας πούμε, εσύ δεν το έχεις νιώσει, ας πούμε, κτλ. Βλέπω ότι και η πλειοψηφία των Ελλήνων το έχουν περάσει στα ψηλά γράμματα. Και η πλειοψηφία των καναλιών, είτε των καναλιών της ΕΡΤ, ΕΡΤ 1, 2, 3, τι διάλογο κανάλια είναι τα κρατικά, ας πούμε, δεν πέρασε και από τα άλλα τα κανάλια. Πέρασε στο πολύ light, να πούμε. Και δεν δόθηκε μεγάλη αυτή η έμφαση, κατάλαβες. Φίλο μου τον 813, ο οποίος ναι. δεν έρχεται. Τι δεν έρχεται. Δεν έρχεται, τον έχω προσκαλέσει. Άσε ρε κόκκινε, πάλι πέγε. Τον έχω προσκαλέσει πολλές φορές. Ναι. Λέει, ως συνήθως αδιάβαστος και ανημέρωτος. Ανενημέρωτος λέγεται. Ανημέρωτος είπε. Το να πει κάποιος κάτι λάθος ναι. συμβαίνει. Το να γράψει και λάθος είναι. Πότε θα μας ασχετούλη τι έγινε. Ασχετούλη. Έτσι τον έλεγε ο μπαμπάς του και του έχει μείνει αποθυμένο. Άσε ρε, πού ξέρεις ο μπαμπάς του τι του έλεγε αυτό. Ξέρω τι του έλεγε. Γιατί γνωστή είσαι. Ξέρω ρε παιδί μου. Ναι. Τον έλεγε ο μπαμπάς του ασχετούλη και του έχει μείνει αποθυμένο. Και λέει εσένα αυτός ασχετούλη. Πώς έλεγε εσένα ότι τη βλάκα σου και κερνούσε το καφενείο. Ναι. Έτσι και έλεγε αυτόν. Εσένα κερνούσε ο μπαμπάς όταν γεννήθηκε στο καφενείο. Όχι, δεν πήγαινε καφενείο. Γλίτωσε το κέρασμα. Σωστά. Δεν πήγαινε καφενείο. Εμένα έκανε περιτά έξοδα. Ναι, για λέγε, ναι. Αυτό αν θέλεις το κρατάς για σένα. Πιο γλυκό μου αγόρι. Γι' αυτό. Ρε Λακαμάρα από το πλοίο Γρηγορόπλος κυκλοφορούσε με Καλάσνικοφ, λέει. Με Καλάσνικοφ. Συχαμένε κοπρόσκυλο, αν αύριο μεθαύριο φάνει την κόρη σου επειδή έβρισε ένα μπάτσο. Περαιά, κοιτάξτε να δείτε. Τότε να δούμε αν θα συγκρίνει τις περιπτώσεις. Ναι. Έβρισε τον μπάτσο ή τον όρμηξε. Όχι. Σε αυτό που λέει τώρα. Ο Γρηγορόπλος έβρισε τον μπάτσο ή τον όρμηξε με. Το έστειλα εγώ. Ξέρουμε ναι. και εκεί ξέρουμε τι έγινε. Ακόμα και αν τον έβρισε. Πάει στην Αμερική. 50 άτομα, 30 άτομα σε ένα περιπολικό. Εσύ τι λες, θα βγάλει όπλο αστυνομικό, θα βαρέσει νέο. Είναι άλλη νομοθεσία. Τι άλλη νομοθεσία. Άλλη νομοθεσία. Πλάκα κάνεις. Αυτού 30 πάνω σου και να έχεις όπλο. Άλλη νομοθεσία υπάρχει στην Αμερική. Πάμε παρακάτω. Καταρχήν στην Αμερική αν είσαι μαύρος ή πυροβολήσατε. Δεν ξέρω αν είσαι μαύρος ή αν είσαι άσπρος. Άλλο σε λέω. Είμαι εγώ αστυνομικό σε περιπολικό. Στην Αμερική. Ένας κτίνος με κάτι μπράτσανά. Έτσι είναι αυτή η αστυνομική. Ναι. Και πάνε 30 άτομα πάνω σε περιπολικό. Πλησιάζουν στα 5 μέτρα. Δεν υπάρχει ο νόμος. Πράσε την νόμος και μόνο. Δεν υπάρχει ο νόμος που υπάρχει στο δημόσιο αίσθημα, ρε. Ποιο είναι. Πήγε με άλλου 30 να βάλει στο περιπολικό. Πήγε. Θέλω να σε απογοητεύσω. Απογοήτευσε. Ποιο ασχολείται με το δημόσιο αίσθημα από αυτού. Ποιο ασχολείται. Από αυτού όλου. Εγώ ρε ασχολούμαι με το δημόσιο αίσθημα. Εμένα η δουλειά μου είναι να ασχοληθώ με το δημόσιο αίσθημα. Από αυτού λέω ποιο ασχολείται με το δημόσιο αίσθημα. Στέλνει άλλο το μήνυμα, δεν το διαβάζει επειδή με βρίζει. Καλά κάνει και με βρίζει. Φοβάσαι το διαβάσει. Τι φοβάστε σε αυτή τη γη. Θα φύγουμε μια μέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν βρίζει εμένα. Ναι. Βρίζει εσένα και σου λέω, αν θες, το διαβάζεις. Γιατί αν θέλω το διαβάζω, δηλαδή τι δεν. Γιατί σε αποκαλεί κατά κάτι της κοινωνίας. Καλά κάνει, και ανακατεύει και ένα μέλος της οικογένειάς σου, που ναι. για μένα είναι ιερό. Από εκεί και πέρα, δικαίωμά σου να το διαβάσεις ή όχι. Ναι. Αν με έβριζε εμένα, ναι. θα το διάβαζα. Εσύ δεν το διάβαζε σίγουρα γιατί έχεις μια συντηρητική κύλα, να πούμε. Και δεν μπορεί να ξεφύγει αυτά τα κοινωνικά θέματα. Τέλος πάντων, ξεκίνησε με αυτό το θέμα γιατί μου έκανε μεγάλη απορία ότι όπως εσύ δεν έχεις ιδέα τι έγινε. Τέλος πάντων, αλλά και αυτό. Ποιος έχει. Πολύ, όλη η Ελλάδα ξέρει τι έγινε. Τι έγινε, για πες μου. Πάντε πάλι τέτοια. Ρε κόκκινε, θα σε βρίσουν τώρα. Μην, θα αρχίσουν να σε λένε ακοινώνητο, ανημέρωτο. Πες μου τι έγινε. Πάντε πάλι. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η κοινωνία η ελληνική το πήρε στα αψήφιστα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν βλέπω οργισμένους. Δεν βλέπω, ας πούμε, έτσι λαοθάλασσες. Δεν βλέπω. Το πέρασαν έτσι πολύ στο μούχτι, να πούμε, το όλο σκηνικό. Στο πολύ light, να πούμε. Κατάλαβες. Το πέρασαν πανέξυπνα. Εσύ δεν κατάλαβες τι έγινε. Φαίνεται ότι ήταν με τον κόκορα και με τις πέτσες που έτρωγε. Να ρωτήσεις κάτι, ρε, να ρωτήσεις. Πριν από πολλά χρόνια. Πόσα. Δεν θυμάμαι πόσα. Πολλά, ναι, ναι. Θυμάσαι έναν περίεργο τύπο ο οποίος είχε κάνει. Τι. Σε πειρατεία σε λεωφορείο, στο ένα πουλμαν. Θυμάμαι, το παιδί εδώ ήταν που το σκοτώσαν εδώ. Μισό λεπτό. Ναι. Θυμάσαι τι έκανε η αλβανική αστυνομία όταν μπήκανε μέσα στην Αλβανία. Ναι, τον πυροβόλησε. Τον πέρασε. Του εκτέλεσαν και με την εκτέλεσαν, ναι. Μήπως η τακτική του είναι άλλη. Αυτό μου απαντάς τώρα. Λέω, μήπως η τακτική του είναι άλλη. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Αυτό είναι κοινωνικό θέμα. Μια και το Μετρόπολη είναι και κοινωνικό ραδιόφωνο, δεν έχει μόνο για τον business man. Αν θα ανανεώσει ή όχι, αν ξέρω εγώ, ο Σιώπης τον πιάσει για στρατηρίτητα με τον Ολυμπιακό ή αν οι παλέτες φύγαν κάτω ή απάνω. Έχει και άλλα θέματα αυτό, κατάλαβες. Αυτό, ναι, μπράβο, ναι. Αυτό, ναι, αυτό, ναι, αυτό που σε ρωτάω. Ναι. Σε καλύπτει. Όχι. Μήπως είναι ο τροπέας. Δεν ξέρω, η ερώτησή σου είναι καλή, δεν ξέρω την απάντηση δεν έχω. Εντάξει. Και εγώ δεν έχω απάντηση. Λοιπόν, πριν πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα Κοσμάγλου, όπου παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνουν τα πάντα εξαιρετικές εξελίξεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος και φυσικά με τα πολύ γνωστά σε όλους σας Vitex.
Τρία τα καταστήματα Κοσμάουγλου, δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτσι, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Αθηνική Αριστά 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και πανεκόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκο Μπότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, μπουκέτα, χρηματικοπότια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, και άλλο μήνυμα. Ραπ μερικές φορές γίνεσαι πολύ λακαμάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δείξεις τα όποια προσόντα σου να υποτιμάς τον υποτιθέμενο φίλο σου. Ποιος είναι ο υποτιθέμενο φίλο σου? Ρε, έγινε ένα θέμα. Νομίζω ότι το γράψατε στα παλιά σου τα παπούτσια. Αντίθετα, άμα, δηλαδή, σήκωσε ένας μια ελληνική σημαία. Τον τρώνε οι Αλβανοί. Για τον εθνικιστές Αλβανοί. Τον τρώνε. Δεν κουνιέται φίλο. Μπαίνει ένας κομμουνιστής, να πούμε, να ληστέψει ένα, πώς το λένε, κοσματοπολείο, γίνεται της πόπης. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Δεν πιάνει το μυαλό σου, δεν παίρνει στροφές. Γιατί αυτή η διαφορά? Και σου πω εγώ, και τα μέσα. Για το δικό σου μυαλό. Γιατί όλοι σε βρίζουν? Ρε, δεν πάνε να με βρίζουν, ρε. Τι με νοιάζει εμένα? Πάμε με βρίζουν 10 και μου λένε μπράβο 100. Με νοιάζει εμένα να με βρίζουν? Ή εγώ πρέπει εγώ να κάτσω εδώ? Όλοι να πω. Χαζί. Όχι, μα δεν υπάρχει κάποιο που συμφωνεί μαζί. Δεν υπάρχει άμα είναι όλοι χαζοί. Εσύ μιλάς για ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, πώς δεν ξέρουμε, όλη η Ελλάδα που ήξερε, τρελώσε, ρε. Ρε φίλε, συγγνώμη. Εσύ άμα πήρες ένα που κάνει. Συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε, τις ξέρεις? Ποιες συνθήκες? Τις γνωρίζεις? Ρε, εδώ πέθανε ένας Έλληνας ο οποίος σήκωσε μια σημαία και χαίστηκα εγώ για τις σημαίες και τα κόμματα. Αλλά σου λέω τη διαφορά. Εγώ δεν παίρνω το μέρος τώρα δεξιά-αριστερά. Αλλά τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Πώς γίνεται τα μέσα και αναδεικνύεται τα θέματα άμα κάποιος αριστερός πάει και αν είναι ληστεία τον κάνετε ήρωα και άμα σκοτώσει κανέναν Έλληνα που σηκώνει μια σημαία, κακός λέω εγώ, που μήνυμα. Τι μήνυμα? Καταρχήν δεν ξέρω αν χώθηκε ή ξέρεις αν είναι έτσι πως τα λένε. Αν ήταν ντυμένος έτσι. Εσύ πες εγώ δύο μέρες πίνω, καπνίζω, κάνω, δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν πίνω τίποτα, δεν πίνω τίποτα. Εδώ και πολλές μέρες γιατί είχα πρόβλημα στο στομάχι μου. Γιατί είχες πρόβλημα στο στομάχι σου? Γιατί ήπιες 10 βαρέλια κρασί? Λάθος κάνεις. Τι βαρέλια ήπιες? Λάθος κάνεις. Δεν με έλεγες ότι ήπια 1,5 μπουκάλι. Λόγω σπαστικής κολίτιδας ήταν αυτό. Ποια σπαστικής? Αυτό. Σπαστικής τσιπουρίτιδας. Πήγα και μου είπαν γιατροί ποιο είναι το πόρισμα και εσύ βγάζεις και πορίσματα. Δεν μου πες, ρε. Εγώ δεν παριστάνω τον γιατρό. Εγώ νόμιζα ότι επειδή ήπια κάτι παραπάνω. Τι παραπάνω, πώς είναι παραπάνω? Πες τα ίσια. Όσο ήπια, πες τα παραμύθια στον κόσμο. Ένα μπουκάλι. Εδώ φτιάχνεις ιστορίες με κουμπιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στα ωραία, μπουκάλια. Α, τα μπουκάλια. Okay. Οπότε, βρίζουν τον Ραπτόπουλο λοιπόν. Σήμερα αυτή εδώ, η οποία κοινωνικά ρωτάει αυτό. Λέω 228. Λέω 228. Απλή είναι η διαφορά. Για μένα δεν υπάρχει. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι διαφορά. Ο Σολωμός και ο Γρηγορόπουλος ήταν άοπλοι και εκτελέστηκαν ψυχρό. Ο Κατσιφάς ήταν ενόπλος και σκουδόθηκε μετά από ανταλλαγή εκατέρωθων πυροβολισμών. Αλλά εξής αμμονέα Σμύρνη. Δικηγόρε μου, δεν ξέρω αν ανταλλάξαν πυροβολισμούς. Ούτε αυτό το ξέρω. Λένε οι Αλβανοί. Έγινε έτσι. Πήγε να φάει τους Αλβανούς. Συγγνώμη, έγινε έτσι. Μάλιστα. Το ξέρουμε αν έγινε έτσι. Να ακούσουμε και τους Αλβανούς. Η αλβανική πλευρά το λέει αυτό. Ναι. Μπορούμε να μάθουμε τη δική του πλευρά. Η δική πλευρά τι λέει δηλαδή? Έχουμε αντίθετη. Μα δεν ξέρουμε κάτι από εκεί. Αυτό σου λέω. Αν είχα γνώμη από την άλλη πλευρά, δεν ήταν 2-3 κάπου εκεί και βλέπανε. Ναι. Αν μου δείξουν κάτι, να πω ότι οκ, okay, μέχρι και την εικόνα μην την πιστεύετε. Πολλά είναι μονταρισμένα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Δεν πουλάτε. Μα ρε φίλε, να πουλήσει είναι κάτι. Είναι σήμερα διεμπορικό το μεσημέρι. Αυτά είναι αλήθεια. Έκανα βάλα ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει τις ψυχές του. Μα όλοι σε βρίζουνε. Ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, χαμένο. Ο Γρηγορόπουλο έβρινε ένα μπάτσο έξω από ένα καφέ και ο Κορκονέας, πάλι ο μπάτσο, έβγαλε πιστόλι και τον έφαγε. Ναι. Συγκρίνησε ένα 15χρονο παιδί με ένα 35χρονο
που είχε στην κατοχή του Καλάζνικοφ και πυροβολούσε αριστερά και δεξιά. Ναι. Το ξέρει, ρε Μιλέτρε. Τόσο βλάκα είσαι. Κρίμα που έφερε παιδί στον κόσμο και τρελάνει σαν τα μούτρα σου. Ναι. Σ' ακούει πολύ κόσμο, ρε βλάκα, ξεκόλυνα και μιλεστικέ βλακίε. Γιατί να σε βρίζουν όλοι αυτοί. Άρα πήγε να φάει του Αλβανού, ναι. Δεν το ξέρουμε, ναι. Έτσι λένε. Δεν το ξέρουμε. Έτσι λένε αυτοί. Εμεί τι λέμε. Μα δεν έχουμε από κάπου γνώμη, ρε φίλε, κάποιο να τα πάρει. Αλλά ήταν βλαμμένο αυτό που σκοτώθηκε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Αν ήταν καλά. Δηλαδή, ναι, γίνεται μάθουμε, κάτι σε μια διαδήλωση. Ναι. Λέει κάτι μια πλευρά ναι. Και λέει κάτι και άλλη πλευρά. Άλλη πλευρά. Ναι. Να μιλήσω γι' αυτό. Ωραία. Στον αέρα, χωρίς να είναι κάποιο παρόντα. Ναι. Πώς να μιλήσω. Ναι. Δικαιούται να λέει. Δηλαδή, άρα μπορεί η Αλβανή να έχουν δίκιο. Υπάρχει ναι. Εκπομπή τη Νικολούλη. Ναι. Με εξαφανιστέντα άτομα. Ναι. Τα οποία για κάποιου λόγου. Χάνω του τσιμεντός. Θυμάσαι ένα παλικάρι στη Δράμα ναι. Που τον φάγανε λάχανο κάτι πρεζόνια. Ναι. Μέχρι να τον βρούνε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να πεις ότι τον φάγανε. Άρα για να καταλήξουμε τώρα και να πάμε στα άλλα θέματα. Άρα μπορεί οι Αλβανοί να έχουν δίκιο. Μπορεί αυτός να ήταν δηλαδή αρματωμένος ο δικός μας. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ δε... Να έχουν δίκιο μου φαίνεται λίγο περίεργο. Α, τα αλλάζει τώρα. Ναι. Όχι, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ναι, άρα δεν ήταν αρκετό. Έχω δει την τακτική τους ότι αυτοί δεν κάθονται, δεν συζητάνε, πυροβολούνε. Ναι. Το είδαμε κι άλλη φορά. Πιο πατριώτες από εμάς δηλαδή. Φαράδε. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού. Ναι. Είναι θέμα εφαρμογής νόμων. Νόμων, μάλιστα. Θες τη γνώμη για την Αλβανία. Ναι. Είναι η Κολομβία των Βαλκανίων. Κολομβία είναι. Η Κολομβία των Βαλκανίων. Γιατί είναι Κολομβία. Μάθε. Αν δεν ξέρεις, μάθε. Δεν είμαι πολιτικός, ούτε θα υποστώ πολιτικό. Η Κολομβία των Βαλκανίων, ναι. Α, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα που το πας, ναι. Ραπτόπουλε, αυτό δεν το σκότωσα για τη σημαία. Το σκότωσαν γιατί έρχεσαι στην αστυνομία και γιατί δεν λέτε για ναρκωτικά στην Αθήνα που ήταν και, και άλλα έχω ρε φίλε, κάθε μέρα γίνονται δολοφονίες. Ναι. Κάθε μέρα, όχι για, γιατί κάποιοι, για την προστασία, ναι. Όχι για, γιατί υπάρχουν αντιπαλότητες μεταξύ ομάδων που... Θέλω να κάνω κουμάντο σε μαγαζιά ναι. Και σε χίλια δυο συμβουλίες. Κάθε σημαντικά. Μέρα γίνει. Ναι. Υπάρχουν αυτοκτονίες. Δηλαδή, αν θες να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Υπάρχουν οικογένειες mm-hmm. Οι οποίες έχουν τέτοια ευπρέπεια ναι. Που δεν δέχονται να δηλώσουν ότι ο Γρηγόρης ή ο Κώστας αυτοκτόνησε. Και το λένε ότι πέθανε. Ναι. Με την κατάντια της χώρας μετά από ναι. Τόσο καιρό που μας λένε. Ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και οικονομήσαμε και χαιστήκαμε στο τάλιρο. Ναι. Υπάρχουν οικογένειες που οι άνθρωποι τους βάζουν τέλος ζωή τους. Ναι. Και δεν καταδέχονται να πούνε αυτοκτονία. Λένε θάνατος. Λοιπόν. Εδώ το βλέπεις. Καταρχήν μπαίνεις σε ένα site. Ναι. Το οποίο είναι συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν. Και πειράζει. Δεύτερον, το βλέπεις το παλικάρι πως είναι ντυμένο. Ναι. Φοράει ιστορία παραλλαγής. Ναι. Και το εθνόσημο. Ναι. Που για μένα είναι. Τιμητικό και το φορέα. Κάτσε ρε πέρα να διαβάσουμε. Ένα site θα είναι συγκεκριμένο. Θα είναι ασυγκεκριμένο θα είναι. Θα πεις από ποια είναι η πηγή σου. Α, ποια είναι η πηγή μου. Φυσικά. Βέβαια. Δεν παίζει ρόλο. Μαχελιό.gr. Πειράζει. Ποιο είναι αυτό. Ο τρελός. Ο Χίος. Τον τρελό το κάνει. Τον τρελός, ναι. Να έχει καλυμμένο τον πισινό του τώρα. Ναι. Γιατί να με καλυμμένο τον πισινό. Ξέρω εγώ τι λέω. Ναι. Να ξέρει ότι του Χίου η γυναίκα. Είναι στην Κύπ. Άστο καλό. Δεν δουλεύει στον Τελίσιο να πούμε καφέ. Στην Κύπ είναι. Εντάξει. Αυτό το λέω για να το ξέρει. Λοιπόν, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το απόγευμα πρόκειται να εκλειφθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών η πρέσβης της Αλβανίας στην Αθήνα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας από την ελληνική πλευρά για το θάνατο του Έλληνα Μοργενούς. Λοιπόν, σε αποθήκη κοντά στο υδραγωγείο του χωριού εγκλωβίστηκε ο ομογενής Κωνσταντίνος Κατσίφας υπό τις αλβανικές ειδικές δυνάμεις και εκτελέστηκε με ρηπές στο κεφάλι και στο στήθος. Φωνάζοντας λίγο πριν, ζήτω η Ελλάς. Δεν λέει αυτός ότι ήταν αρματωμένος με Καλάζνικοφ, πήγε να φάει λάχανο του. Λέει. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αστυνομικές δυνάμεις που παραβλέποντας κανόνες ακινητοποίησης μεμονωμένου ατόμου οδηγήθηκαν στην εκτέλεσή του. Λοιπόν, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα συνέβησαν ενώ συνεχιζόταν η εκδηλώση για την εθνική επέτειο του Όχι και στην τελετή μνήμης στους βουλιαράτες υπήρχε επίσημη εκπροσώπηση ελληνικής και αλβανικής κυβέρνησης. Προφανώς δεν είναι μόνο ζήτημα παραβίασης του βασικού δικαιώματος του ανθρώπου αυτό τη ζωή. Είναι το όλο ψυχολογικό κλίμα βίας που συντέλεται εις βάρος της ΕΜ. Συντελείται. Συντελείται, είπα. Τι είπα εγώ. Συντελείται. Όχι, είπα και ο Συντελείται. Ελπίζουμε το όλο ανθεληνικό κλίμα που προσκευαζόταν προπαγανδιστικά από τη χώρα του πρώτου διαξιβισμού του συγχωρεμένου με την τοπική αστυνομία, οι εκκλήσεις άμεσα ανθεληνικών κομμάτων και οργανώσεων αλλά και η αγωδινώδη προσπάθεια αλλαγή πολιτική ατζέντα στα Τρίανα να μην ήταν λόγοι που επηρέασαν τη συμπεριφορά των δυνάμεων που κατέθεσαν από την πρωτεύουσα. Λοιπόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας είχε πάει στην Αλβανία στις 2 Οκτωβρίου, είχε σημειοστολίσει τους βουλιαράτες.
Η αλβανική αστυνομία πήγε στο χωριό, εντόπισε τον 35χρονο και κατέβασε τη σημαία από το σπίτι χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα. Ο Κωνσταντίνος Κατσιφάς πυροβόλησε στον αέρα και τράπηκε σε φυγή. Οι Αλβανοί αστυνομικοί τον καταδίωξαν καλώντας τον να παραδοθεί. Αυτός τους απάντησε: οι Έλληνες δεν παραδίδονται. Κάλεσαν τις ειδικές δυνάμεις. Τον καταδίωξαν και βρήκε καταδίωση σε μια αποθήκη κοντά σε ένα υδραγωγείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με ειδικές κετλά, εκτέλεσαν το ψυχρό τον Κωνσταντίνο Κατσιφά, ο οποίος φέρεται να πριν πεθάνει φώνασε «Ζήτω η Ελλάδα». Ήταν και λίγο πυροβολημένος αυτός ο δικός μας. Λοιπόν, οι Αλβανοί κατέβασαν την αλική σημαία από το σπίτι του Κατσίφα και αυτό ήταν που τον ανάγκασε να την υπερασπιστεί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντάξει, έχεις να πεις κάτι? Λέγε ρε κόκκινο. Μιλάω για πράγματα που ξέρω, για πράγματα που δεν ξέρω. Για πράγματα που δεν ξέρω, δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ των ομάδων. Θες να μιλήσουμε για τις ομάδες μας? Να πούμε ό,τι θέλεις. Να πούμε ό,τι θες. Ηρακλής, λέγε. Λοιπόν, μια πολύ έξυπνη τοποθέτηση. Ναι. Γρηγόρη λέει: και μόνο πήγε Έλληνας ιατροδικαστής και οι Αλβανοί πήραξαν το πτώμα και αλλήλωσαν τα στοιχεία, δείχνει την ενοχή τους. Δεν διαφωνώ καθόλου. Πήραξαν το πτώμα οι Αλβανοί, έτσι. Δεν επέτρεψαν να γίνει από Έλληνα. Το ράψανε ρε το αυτό. Ναι. Κάνανε παραβίαση. Διαφωνώ με αυτά. Τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις. Πες, δεν γνωρίζω. Πώς τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις ότι ράψαν αυτά το πτώμα. Αυτά τα ξέρω. Άρα ξέρεις και δεν λες ότι δεν ξέρεις. Ρε φίλε, δεν έχουν κατα... Όταν θα μου πει ο Έλληνας ιατροδικαστής. Τι τρύπα του Όσοντο είσαι. Ότι έγινε. Ναι. Γιατί χρεώνομαι κάτι για να καταλάβω. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Μια ξέρεις την άλλη δεν ξέρεις. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Μα, συγγνώμη, για να ξέρω κάτι πρέπει να το ξέρω ολοκληρωμένο. Μισά τα ξέρεις. Δηλαδή να ξέρω δύο πράγματα από εδώ, δύο από εκεί. Δύο από εκεί, τρία από εδώ, τρία από εκεί. Τρεις λαών και δύο χορεύουν είναι αμαρτία. Ειδικά για κάποιον άνθρωπο που έχει φύγει από τον κόσμο. Καλά, δεν σε νοιάζει τώρα σένα πολύ. Εσένα νοιάζει, γιατί να σου πω κάτι. Στο θάνατο κάποιου πα να κάνει νούμερα. Αυτό λες εσύ. Στη δολοφονία αυτό πα να κάνει. Εντάξει, αυτό πα να κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή. Είμαι παλιά άνθρωπο εγώ. Εγώ είμαι παλιάνθρωπος κόκκινη. Κάνω στο αλουνού νούμερα. Θα μας πεις τι έγινε. Εγώ είμαι παλιάνθρωπος, κάνω στο αλουνού νούμερα. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος και δεν ξέρεις τι έγινε. Ωραία. Ρε κόκκινη, λέει, τι είναι αυτά που λες. Οπότε βόρειο ύπος στην Αλβανία. Τον φάγανε γιατί σήκωσε την ελληνική σημαία. Απλά κάνει τώρα. Ναι. Αυτό είναι αιτία πολέμου. Οι δικές μας οι κότες το κάνουν να βαβά. Αυτό θέλω να σου πω. Κότες, μόνο το όνομα ήξερα να πουλήσουν, αλλά έρχεται η οργή κοντά είναι. Ναι. Και κάτι άλλο. Βλέπεις καμία οργή εσύ. Λες για το φιλικό του Άρη με την ΑΕΚ και το πώς έστησε την ομάδα του ο Ερέρα. Δεν λέω φιλικό, εγώ. Για το λέω... φιλικό του Παναθηναϊκού μας Ντούμπα, έτσι πώς την έστησε την ομάδα ο Δόνης, το κάνεις αβαβά. Εσύ συγκρίνεις του Δόνη το 4-4-2 με την αηδία του, του Άρη. Ο Δόνης πήγε να βάλει γκολ. Έκανε κατοχή. Έκανε pressing, έκανε παραπάνω από την ομάδα του από αυτά που μπορούσε να κάνει. Ζήτησε παραπάνω από την ομάδα του. Θα μου πεις τα ίδια κάνει και ο Ερέρα, έτσι. Αλλά συγκρίνεται ρε Αριανοί προπαγανδιστές, το 4-4-2 του Δόνη, με αυτό το έκτρωμα που παρουσιάζεται κάτω στο ΆΚΑ, είναι μέτρο σύγκρισης ρε μπαγάσες να πούμε. Σας γουστάρω όμως γιατί στην προπαγάνδα δεν παίζεστε να πούμε. Είστε ασύλληπτοι στην προπαγάνδα. Βάζετε του Άρη το συνοθήλευμα, η αηδία του Άρη μέσα εκεί. Κάτω στο ΆΚΑ, ίδιο και όμοιο με του Δόνη το 4-4-2, το υπεραισιόδοξο. Πάμε παρακάτω. Ο Ηρακλής παίζει κύπελο, επειδή ρώτησες. Και ο Άρης παίζει κύπελο. Ναι. Διάβασα τα μηνύματα τώρα, διάβασα στο Facebook. Γιατί... Υπάρχει, λέει, βίντεο που έσκασε με καλά ο βορειοεπειρώτης και. Ποιο είναι ο βορειοεπειρώτης? Και πυροβολούσε. Το παιδί το οποίο. Το φάγανε. Το φάγανε. Λοιπόν, ναι. Δεν το ξέρω το βίντεο, δεν το έχω δει. Ναι. Ρατόπιλα, αν ένα αθώο στρατιωτικό ή αστυνομικό πέσει σε καιρό ειρήνη, είναι ήρωα. Αν ένα αθώο πολίτη πέσει σε καιρό ειρήνη από αστυνομικό, τι είναι για τον Γρηγορόπουλο αυτό? Ναι. Κόκκινε, μάζεψε τον. Ο άλλο ήταν έμπορο ναρκωτικών που τον έκανε σκλάβη το 9 και ήταν εκεί με Καλάζνικο και Διόπτρα. Σε άλλο κράτο θα τον έλεγαν τρομοκράτη. Δεν το ξέρω, φίλε μου. Ναι, είναι πολύ. Οι απόψει επειδή δίστανται. Δεν το ξέρω. Εγώ θέλω η κοινωνία έχει πολλέ απόψει για αυτό το θέμα. Δίστανται οι απόψει. Θέλω να ακουστούν. Αυτή η πόλη γιατί έχει αυτά τα ταμπού. Αυτή η πόλη γιατί έχει αυτά τα ταμπού. Να μην μιλήσουμε, δεν ξέρουμε, να δούμε κτλ. Έχουμε ερμηνείες. Με ενοχλεί το ότι όλοι έχουν γνώμη. Δημοκρατία για κάτι, δεν έχουμε. Για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν. Πώς δεν γνωρίζουν? Μα ούτε εγώ γνωρίζω. Καλά, εσύ δεν γνωρίζεις γενικώς, δεν ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Ο άλλος τώρα γράφει ένα στοιχείο. Ναι. Το οποίο δεν είναι απλά παράμετρος. Ναι. Δηλαδή πλάκα μου, αν αυτός ναι. ήταν έμπορος ναρκωτικών. Ναι. Γιατί πράγμα μιλάμε. Είναι δυνατόν να συζητάμε. Ναι. Αν ισχύει αυτό πράγμα. Ισχύει. Δεν το ξέρω, ρε. Ούτε αυτό ξέρει. Ένα που δεν τα ξέρει. Λέει. Ναι. Εσύ άλλο. Το ξέρεις. Μηνύματα. Πού να ξέρω. Μηνύματα. Διάβασα. Για τον Ηρακλή θέλω να πει κάτι. Όχι, για αυτά που λένε εδώ οι ακροατές μας. Δεν θες. Για τον Ηρακλή θες να πει κάτι. Τι να πω για τον Ηρακλή, ρε κόκκινε. Τι να πω για τον Ηρακλή. Αν θες να πει κάτι. Ναι, έχω να πω κάτι. Ό,τι θες. Θέλει ο Σαββίδας να κάνει εθνικό.
Αν τα καταφέρει, μαγκιά του. Δεν μπορεί να με κάνει αυτό. Αν μπορέσει όμως, μετά μην κλαις. Μπορεί ή δεν μπορεί. Τώρα, μίλα τώρα να σε μαγνητοσκοπήσω. Μπορεί ο Σαββίδης να σε εξαφανίσει, λέει όχι. Αν σε ηχογραφούσα με κάθε φορά με τις βλακίες που λες, θα έτρεγες. Καλά, εγώ δεν έχω θέμα με τους ηχολήπτες να πούν ό,τι βλακεία λέω. Εσύ πας και πιάνεις τους ηχολήπτες και τον Καζαμπάκα και λες μη το βάλεις αυτό και δεν θέλω, σας παρακαλώ να πείτε εκείνο. Εγώ δεν είπα ποτέ κανένα ηχολήπτη μη βάλετε το σαρδάμ που θα πω εγώ ή τη βλακεία που θα πω εγώ ή την ανοησία ή την τρελαμάρα που θα πω εγώ. Σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν μιλάω για αυτό τον ηχολήπτη. Σε τον Καζαμπάκα. Τέτοιο πράγμα. Για τον Καζαμπάκα μιλάω εγώ. Ας πει ο Καζαμπάκα. Ο Καζαμπάκα μου είπε το κόκκινο και το πιστεύει. Αλλά μέσα σε Καζαμπάκα και κόκκινο, ποιο να πιστέψω εγώ τώρα. Εσύ πίστεψε τον Καζαμπάκα. Και όχι, θα πιστέψω εσένα. Τον Καζαμπάκα θα πιστέψω. Εχθρό τον έλεγε τον Καζαμπάκα. Το χρώμα μου. Έτσι έλεγε. Ό,τι το είπα χρώμα. Εσύ τα έλεγε. Εγώ έλεγα το καλό. Εσύ τον έλεγε εχθρό. Τι καλό χαρακτήρα. Τι χρυσό άνθρωπο. Εσύ τον έλεγε εχθρό. Εχθρό μου γιατί τι με έκανε. Τι με έφαγε λεφτά, τι με έφαγε ακροματικότητα, τι με έκανε από τα. Είναι κακό για σένα ένα ηχολήπτη να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο στην πλάτη σου. Στην πλάτη μου δούλευε. Έτσι έλεγε. Μάλιστα. Όχι, μια χαρά, ασφάλεια ό,τι θέλει για μένα, δεν με ενοχλεί. Δεν είπα εγώ ότι δεν θες να βάλεις κάτι. Ναι. Εσύ το έλεγες άλλα πράγματα για τον Καζαμπάκα. Ναι, τον κατηγορούσα δηλαδή. Τον κατηγόρησε και τώρα τον κάνεις φίλο σου. Ναι, μάλιστα. Okay. Τον κατηγόρησα τον Καζαμπάκα, μάλιστα. Δεν τον κατηγόρησες. Όχι. Δίκιο έχει Ραπτόπουλο. Όλοι φοβούνται να μιλήσουν, να μην τους πει κάποιος φασίστα. Ένα άτομο μπορεί να τους λάβουν. Επίδειξη δύναμη έκαναν. Τι φοβάστε να πείτε την άποψη. Φοβάται ο κόκκινος, φοβάται ο άλλος, φοβάται εκείνος. Τι φοβάστε. Φοβάται να μιλήσετε. Αν πιστεύεις κάτι. Εδώ έπεσε η κούντα και να μιλάτε. Εδώ έπεσε η κούντα και να υπάρχει δημοκρατία και δεν μιλάτε. Εδώ ρε φίλε, σε δύο μέρες σου κάνουν το όχι ναι. Πλάκα μου κάνεις. Μα τι φοβάσαι να μιλήσεις. Φοβάσαι να εκφραστείς. Τι. Σφιγμένος εμένα. Εδώ κάναν το όχι ναι. Μάλιστα. Άρα ήταν έμπορος ναρκωτικών, ήταν τρελός, είχε Καλάσνικοφ και βαρούσε κατά λοιπά. Άρα καλά τον κάνανε οι Αλβανοί. Είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι είναι ο ήρωας γιατί σήκωσε την ελληνική σημαία και του την κάθισαν, του την κατεβάσαν τσαμπουκά οι Αλβανοί. Άρα οι απόψεις δίστανται. Ή φασίστας είναι τρελός έμπορος ναρκωτικών ή ήρωας. Δεν ξέρουμε τι είναι. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε αυτή την ιστορία γιατί εδώ και 3-4 μέρες εγώ ακούω πέρα από το ποδόσφαιρο και αυτό το θέμα το οποίο δεν το πιάσαμε, δεν το αναλύσαμε, δεν το τραβήξαμε, δεν το πήγαμε πουθενά. Δεν το πήγαμε πουθενά. Κοιτάξτε τη βάλει εσύ. Ορίστε. Τι. Κοιτάξτε τη βάλει εσύ. Την τάξη. Λογικό να βρείτε το Ραπτόπουλο οι περισσότεροι, λέει. Ναι. Διότι οι πιτσιρικάδες είναι παρασυρμένοι από την αριστερή προπαγάνδα των τελευταίων 45 ετών. Μία νεολαία χωρίς συντάγματα. Αυτή είναι μια άλλη άποψη. Εμείς ακούμε και τις ύβρις, ακούμε και τις άλλες απόψεις. Λοιπόν. Η δημοκρατία είναι να σου πει Ραπτόπουλο ή κόκκινη, είστε άχρηστοι, είστε γελοί, είστε αστείοι. Ο νεαρός πυροβόλησε με Καλάσνικοφ κατά αστυνομικών στο Αργυρόκαστρο, καθώς η αλβανική αστυνομία κατέβασε την ελληνική σημαία που είχε υψώσει στο στρατιωτικό νοικοκυριό των Ελλήνων Πεσόντων στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Άρα την μέρα της 28ης. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε κάνει σαφή την πρόθεση του να ζητήσει εξηγήσεις από τις αλβανικές αρχές. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το απογεύμα πρόκειται να κληθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών η πρέσβη της Αλβανίας στην Αθήνα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Και να τη επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας από την ελληνική πλευρά για το θάνατο του Έλληνα ομογενούς. Μάλιστα. Άρα έχει ρεπορτάζ το θέμα. Όχι, αυτά είναι μηνύματα. Ναι, όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρέσβυρα, η Αλβανίδα, θα κατέβει στην Αθήνα μου, θα σου λέει εξήγηση. Έβγε Γρηγόρη, τι έβγε ρε φίλε ψέμα, είπα κάτι που δεν το ξέρεις. Ναι. Υπάρχει ψυχική νόση που το θρησκευτικό και πατριωτικό του συνέστημα είναι τόσο μεγάλο μερικές φορές που ξεφεύγουν από τα όρια. Άρα και ψυχοπαθής. Τον βγάλατε και ψυχοπαθή. Ναι. Ναι, όταν είναι το θρησκευτικό. Για το... Αυτό είναι αλήθεια. Είναι και ένα μέτρο, λέει. Αν ξεφύγεις από το μέτρο, θες ψυχίατρο, θες ψυχολόγο, θες τρελόγιατρο. Αν αρχίσεις και μιλάς με τον Θεό και με τον Χριστό και παίζεις τάβλο με τον Άγιο Παύλο, δηλαδή σου λέει έχεις ξεφύγει, να πούμε. Κατάλαβες, αν βλέπεις οράματα, ξέρω εγώ και τέτοια. Αν ξέρω εγώ είσαι πάνω από το από όσο πρέπει Έλληνας και ό, και αυτό και η σημαία κτλ. Και εκεί θες μια ένεση, να πούμε. Αυτό λέει ο φίλος. Θα ρωτήσεις και ένα ψυχολόγο. Ναι, για το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Πάκο στο Καρασκάκι και την αυτοκολάρα του Βουκώτης, γιατί δεν λέτε τίποτα. Έλα, όλα είναι ύποπτα. Όλοι έτσι τα βλέπω. Όλα είναι στραβά, όλα είναι στημένα. Επειδή θα πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα, είναι στημένο. Επειδή είναι το Πάκο θα πάρει το πρωτάθλημα τώρα, οι δικαστές είναι δικοί μας, οι εφέτες είναι δικοί μας, οι διαιτητές είναι δικοί μας. Στήθηκαν όλοι. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως. Γιατί και άλλοι 40 χρόνια πρωταθλήματα παίρνουν, δεν τα πήραν μόνο από την μπάλα. Δηλαδή, αν πάρει ο Πάκ το πρωτάθλημα και έχει τους εφέτες, λέτε εσείς, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Έχει τους δικαστές, τους διαιτητές, φίλο τον Ατρόμητο, την Ξάνθη και τα λοιπά, τα Γιάννενα, και παίζει και καλή μπάλα, το παίρνει, θα το πάρει όπως λέτε εσείς, όπως το πήρε ο Ολυμπιακός, που είχε καλή ομάδα, είχε 80-20 διαιτησία, είχε φιλικές ομάδες και είχε, ξέρω εγώ, εκτός από και στα γραφεία και 5 φίλους. Λέτε εσείς, δεν υιοθετώ εγώ. Τα είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός επί Μαρτυρογιάννη, Ματζαβελάκη κτλ. Δηλαδή πλέκεται ένα θέμα προπαγάνδας τώρα επειδή θα πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα ότι όλοι κάθονται, στείνονται και όλοι είναι. Δεν είναι έτσι.
παίζει και μπάλα. Τουλάχιστον στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό έπαιξε και μπάλα. Όταν δεν παίζει μπάλα, τα λέμε. Και επίσης θα σας πούμε ότι αν ο ΠΑΟΚ έχει φιλικά, τα λέω εγώ. Αν υπάρχουν φίλοι στον ΠΑΟΚ έξω από το γήπεδο, πολιτικοί, ξέρω εγώ, στρατιωτικοί, αστυνομικοί κτλ., πάλι τα λέμε. Αυτό όμως δεν μειώνει αν αύριο πάω το πρωτάθλημα για να πάρει στην Ελλάδα πρωτάθλημα και το τελειώνω εδώ. Θα πρέπει εκτός από ομάδα να έχει και τα υπόλοιπα. Και ο Σαββίδης, επειδή δεν μπόρεσε να φτιάξει ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο, γιατί το είπε πολύ ρομαντικός, μπήκε στη διαδικασία του ποιο είναι το σύστημα εδώ πέρα. Θα μπω στο σύστημα. Το βάλατε στο σύστημα. Γιατί κλαίτε. Στο σύστημα βάλατε το Σαββίδη για να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει για να πάρει το πρωτάθλημα. Στο δικό σας σύστημα ήρθε από τη Ρωσία. Εδώ έπαιξε μπάλα με τα δικά σας ήθη και έθιμα. Πηγές Ελλάδας, λέμε το 2008, είχε συλληφθεί με μισό κιλό χασίς. Άλλο να πάρω εγώ χασίς για μένα και άλλο να πουλάω κοκαίνη και ηρωίνη μισό στα παιδιά. Μισό κιλό. Ναι, μισό κιλό, γιατί τι. Άμα είναι λεπτό, να. Δεν ξέρω. Το πανό να λαμβάνω το είδε, θα τολμούσε να σηκωθεί αντίστοιχο πάνω εδώ σε οποιοδήποτε γήπεδο. Τι πάνω δηλαδή. Στο παιχνίδι το οποίο παίζει Σκερτεμπέου. Σκερτεμπέου. Ναι. Η ομάδα αυτή του φύλακα που είναι. Ναι. 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 Σηκώθηκε ένα πανό το οποίο ήταν εμετικό. Τι έλεγε. Συχαμένο. Τι έλεγε. Το οποίο έβριζε τον ένας. Ποιον έβριζε. Ένας λιγότερος. Αυτό. Βρίζανε τον νεκρό. Βρίζανε τον νεκρό. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι για αυτό το θέμα. Είναι στην UEFA. Παίζει στη Σερτεμπέου. Παίζει. Δεν παίζει. Σερτεμπέου. Σερτεμπέου. Δεν παίζει στο Champions League. Σερτεμπέου δεν παίζει. Όχι. Έχει τιμωρηθεί για χειραγωγημένους αγώνες. Ναι. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα συχαμένα πανό έχουν σηκωθεί και εδώ. Όπως, να μάθω, όπως τι. Κάποτε βρίζαμε νεκρούς. Ποιος. Κάποτε βρίζαμε νεκρούς. Όταν χάθηκαν νεκροί από πολλές ομάδες. Όχι, για τον ΠΑΟΚ μιλάς τώρα, συγκεκριμένα μιλάς. Κάποτε βρίζαμε νεκρούς, γενικά. Ναι. Γενικά. Και πότε έχω δει πολλά. Πότε δεν βρίζουμε. Έχω δει πολλά τα οποία δεν τα έχεις δει. Εσύ νεκρό Ηρακλειδέα δεν έχεις. Δεν έχω Ηρακλειδέα νεκρό. Όχι, Ηρακλειδέα νεκρό σε ταξίδι δεν έχεις. Όχι. Ούτε Αριανή έχουν και ούτε να έχουν. Ο ΠΑΟΚ είχε. Σε άλλο κόσμο, ρίξ. Πες ο ΠΑΟΚ, γιατί ονομάζεται. Ναι. Εγώ το λέω, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ βρίζαν τη θύρα την 7, λέγανε. Μποκ, μποκ στη θύρα την 7 και όταν χάθηκαν τα δικά του παιδιά, σταμάτησε. Τον εννοείς, για να καταλάβω. Πρέπει δηλαδή να γίνει την ώρα του αγώνα. Ε? Πρέπει την ώρα του αγώνα να πέσει κάποιος νεκρός. Σε ταξίδι, λέω, δεν χάσατε νεκρό εσείς. Δεν ξέσανε, δεν έχεις πάει κανένα ταξίδι με ομάδα. Ενώ εσύ πήγες. 42 χρονών έμαθες τα καμένα βούρλα. 42. 42 χρονών. Και όταν σε ρώτησα, δεν ξέρεις τα καμένα βούρλα, ξέρεις τι με είπες. Εγώ πήγαινα με τ' αεροπλάνο. Εγώ ξέρω το μεγαλύτερο καμενοβούρλο. Το οποίο βράσε με ένα καμενοβούρλο. Το εδώ έγινε θέμα Ελλάδα-Αλβανία και δεν είχες τι. Ιδέα δεν είχες. Χαϊβάνι να πούμε. Α, Χαϊβάνι. Είδα εσένα που δεν είχες. Α, Χαϊβάνο, Χαϊβάνι. Άνοιξε το site του Χίο, όταν έκανες διαφήμιση. Ποιο Χίο, ναι. Το αν έκανες διαφήμιση. Θα τα πάρω από το Χίο, δεν βλέπω. Μπορεί. Καλά θα κάνω. Τι θες και μερτικό. Μπορεί κάνει ό,τι θέλει. Εγώ λέω τι. Όταν τα παίρνει. Τα γεγονότα. Εγώ δεν παίρνω. Αυτή είναι η διαφορά. Ξέρουμε και για σένα. Έλα που δεν ξέρεις. Μια χαρά, έλα, ναι, και τα τζάμπα μιλάς. Τζάμπα μιλάς χωρίς λόγο και αιτία. Λοιπόν, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καρδί να πει stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36 Δυτική, ίσως μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λακαδός στο κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκινήτου για να πάρετε την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Ενώ πηγαίνετε στο www.parto.gr, διαδικτυακά εννοώ, για να βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεται και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Εσχιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Skoda, το Hyundai ή το Kia το όνειρον σας, να το εξασφαλίσετε με όφελος τα 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας εντελώς δωρεάν για μέχρι το τέλος της εβδομάδας την προσφορά και για τα περισσότερα μοντέλα εξαθλών τα οποία είναι έτοιμο παράδοτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ίσως στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έχετε δει ποτέ. Συμφωνείς? Τέλεια. Περισσότερα στο 2310596. Τεράστιο. Είναι... Το τηλέφωνο λίγο γιατί. 2310596. Όπως έχει γίνει τώρα και ο κόμβος, ένα τσιγάρο δρόμος από το κέντρο της πόλης. Είναι και πολύ εξυπηρετική, ρε παιδί μου, και φουγκαράς να είσαι. Σου λέει έλα εδώ το μεταχειρισμένο και τα. Είναι 10 χρόνια μαζί μας. Δεν είναι τυχαία. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Πάμε σε κόσμο. Έτσι. Ναι. Έλα, φίλε.
Ναι. Κλείσε το ράδιο, φίλε, για να ακούγεσαι καλύτερα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Γρηγορία μου, καλησπέρα. Σου έστειλα και μήνυμα χθες, πιστεύω να το είδες, έτσι. Βασίλη μου, έχω ένα τεράστιο πρόβλημα το κινητό μου. Το πιάσει. Άφησα να το ακουμπήσει ο φαλακρός. Ναι, και χάλασε, ναι. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Το κινητό αυτό. Όχι πασά μου, σε καταλαβαίνω. Έχω κινητό 10 χρόνια touchscreen που δεν έχει πάθει τίποτα. Ακούμπησε ένα που το έχω 2 χρόνια και από την ώρα που το ακούμπησε κόλλησε και κάνει ό,τι κάνει το δικό του. Παλαβά. Ναι. Λοιπόν, λέω ψέματα, ας πει. Μάλλον το κινητό σου μύρισε το θυμίαμα που πίνεις κάθε μεσημέρι. Καλά. Και ζαλίστηκε γι' αυτό. Ναι, λέγε. Καταρχάς, σαν Αργιανός μου ξύνησε το πώς κατέβηκε ο Άρης με την ΑΕΚ. Αλλά από την άλλη, θέλω να σου πω, ρε φίλε Ραπτόπουλε, δηλαδή εσένα που είναι ο Δόνης φίλος σου, δεν τον πήρες ένα τηλέφωνο ή πριν κατέβει ή μόλις κατέβηκε στο ημίχρονο, του πεις, βρε Δόνη, παίζεις με την Μάντσεστερ, με την Γιουβέντους της Γαλλίας. Μπες, άκου. Παίζεις με τη Σίτι της Γαλλίας. Άκου. Και μου κατεβαίνεις έτσι επιθετικά. Άκου. Να πάρεις γκολ. Άκου. Βρε Δόνη μου, είσαι ο καλύτερος προπονητής. Τέτοιο λάθος, τέτοια αφέλεια. Εσύ βρε Ραπτόπουλε, αυτά πρέπει να μην τα αφήνεις έτσι, να πέφτουν κάτω. Άκου. Παίρνοντα σε κόρη. Άκου βρε. Άκου. Αυτός είναι ύποπτο, όπως λέει και ο Νικόλας. Ο μεγάλος άκου. Κάποτε με τα Μόλτο, περίμενε ρε φίλε, κάποτε με τα Μόλτο, ανοίγαν οι Άμινες, θυμάσαι τον Κολυψιάρη που έπαιρνε το πέναλτι. Αρχικό της Εθνικής τον είχαμε να φεγγάρει. Άκου. Το Παναθηναϊκό. Άκου. Ακούω. Πολύ ωραία επικοινωνιακά. Άκου. Πολύ ωραία επικοινωνιακά. Με τους μπέρτιδες, όχι επικοινωνιακά ρε φίλε. Εγώ σου λέω, ξεκίνα με Δελιζήση και με Σόζα. Έχω ένσταση, αλλά ο δημοσιογράφος ρωτήσει. Σε απαντάω. Σταμάτα, πολυλογάζεσαι, ξεφεύγεις. Κόψ' τον. Ωραία τα είπες. Εσύ στον προπονητή σου, γιατί δεν είπες ρε ρέρα με τον ΠΑΟΚ παίζεις. Box to box ανοιχτά και ανεβαίνουν πιπλάγι μπακ ψηλά και pressing τον ΠΑΟΚ, ιστορίες τον ΠΑΟΚ. Και τρώω εγώ αντεπιθέσεις από τον ΠΑΟΚ αντί να πάει να φάει ο ΠΑΟΚ που είναι μεγαλύτερη ομάδα από μένα αντεπιθέσεις. Ό,τι έκανε ο Δόνης Ράριανε, έκανε και ο Ερέρα με τον ΠΑΟΚ στο Άρης ΠΑΟΚ. Που πάτε να μου συγκρίνετε τον Δόνη με το ΑΕΚ Άρης για να καλύψετε τι, τον Καρυπίδη. Επόμενη γραμμή. Ωραία έκανες την ερώτηση. Μόνο που εγώ το Δόνη 10 λεπτά πριν το παιχνίδι στο raptor.gr από το λαϊκό δικαστήριο του λέω πουλάς τρέλα Δόνη για να την πληρώσεις πριν το μάτς. Καλό δρόμο να έχεις. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Καλησπέρα Παοξάκη μου. Έλα Παοξάκη μου. Τι κάνεις. Καλά Παοξάκη μου. Συγχαρητήρια καταρχήν για αυτό το σοβαρό θέμα που έπιασες. Βέβαια καθυστέρησατε 2 μέρες. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πρέπει να το πιάσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή. Καλά, πολύ τους Γρηγορόπουλους θα πιάνουμε μόνο και τους Ζάπος, το λένε. Έτσι. Να τα πιάνουμε όλα. Όλα. Δύο μέρες καθυστερήσατε. Τέλος πάντων. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια εθνική μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Και από την Αμερική. Ναι, βεβαίως, είναι μισό εκατομμύριο Έλληνες. Λοιπόν, έχουν δικαίωμα να σηκώνουν τη σημαία τους, να τραγουδάνουν τον εθνικό ύμνο, να κάνουν εκδηλώσεις, τα πάντα. Λοιπόν, ξέρεις ότι εμένα δεν με συγκινούν οι εθνικοί ύμνοι. Όμως, για κάποιον ο οποίος συγκινείται, έχει το δικαίωμα να τον μπει και να βάλει σημαία. Αυτό το παλικάρι, επειδή από κάποιες πηγές έμαθα πραγματικά πως τα γεγονότα πως γίνανε. Ποιες πηγές. Όπα. Ποιες πηγές. Άκου τώρα τον κομμουνιστή. Ποιες πηγές. Ποιες πηγές. Εσείς σαν δημοσιογράφος αναφέρεις πηγές σου. Είμαστε το ίδιο. Ναι. Φυσικά. Okay. Τι είσαι, πολίτης της Ελλάδος είσαι εσύ, πολίτης. Λάθος κάνεις. Εγώ ενημερώνω τον κόσμο. Αν κάτι πάει στραβά θα κληθώ να απολογηθώ. Δεν απολογηθώ για σένα. Δεν θα απολογηθώ για σένα. Συνέχισε φίλε. Συνέχισε. Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Τις πηγές του. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα, λοιπόν, το παλικαράκι που το βγάλατε, ξέρω εγώ, παιδόφιλο, ναρκωμανή και τέτοια. Έμπορα, ναι, χασίς έμπορα και τέτοια. Τον απειλήσανε εκεί πέρα τον, ότι θα το φάνε λάχανο. Ήταν σταμπαρισμένος από τη μυστική υπηρεσία των Αλβανών. Λοιπόν, επειδή ανέβαζε στα site την ελληνική σημαία, όλα να αρτήσεις υπέρ της Ελλάδος. Λοιπόν, και το παιδί πήρε το όπλο για να αμυνθεί.
πέρασε έξω από ένα καφενείο και ξέρετε γιατί δεν μπήκε μες στο καφενείο. Γιατί το παιδί σκέφτηκε ότι πιθανόν να φάνε λάχανο και αυτός που ήταν μέσα στο καφενείο. Πήρε λοιπόν τα βουνά επάνω, αμύνθηκε χωρίς να πυροβολήσει. Γιατί κουράζει το κεφάλι σου, Κάτσε, γιατί κουράζει το κεφάλι σου, κόκκινο. Απάντα στον άνθρωπο, αφού διαφωνείς. Γιατί κουράζει το κεφάλι σου. Κουράει το κεφάλι του, ρε φίλε, δεν σου λέει τίποτα. Λοιπόν, ακόμη ένας ήρωας, μετά τους τρεις στο ελικόπτερο στα Ίμια που χάλασε και καλά το ελικόπτερο ενώ το ρίξαν οι Τούρκοι. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Όπα, το γυρίζει λοιπόν, δουλειά. Όπως και οι δύο πιλότοι της ελληνικής αεροπορίας που τα ρίχνουν τα τουρκικά F-16 και λένε ότι χαλάσαν τα αεροπλάνα μας. Έτσι λοιπόν και αυτό το παιδάκι που έχει ένα κοριτσάκι, νομίζω ένα αγοράκι, δεν ξέρω ακριβώς, πάντως έχει ένα παιδί, κρίμα το παλικάρι. Όχι ήρωας, πραγματικά δηλαδή δακρύζω για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί κανένας από εμάς δεν θα μπορούσαμε εκεί πέρα να καθίσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε εκεί πέρα, να σου την πέφτουν συνέχεια οι Αλβανοί, κάποιοι ρουφιανοπερίεργοι εκεί πέρα και να σε παρεμποδίζουν και να σε απειλούν όλη την ημέρα. Λυπάμαι ρε παλικάρε, κοτσιφά, κοτσίφα, λυπάμαι ειλικρινά, να είναι αναπαυμένη η ψυχούλα σου και θα έρθει η στιγμή της δικαίωσης. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Επόμενος. Γιατί κούρεσες το κεφάλι σου, λοιπόν. Γιατί θα έχω παίξει με το κινητό μου. Καλά, εδώ έχουμε μπει, κάνουμε το κινητό, σου παίζεις. Σε λίγο απέξει και με το δεν παίζω με το κινητό. Με τι παίζει. Υπολογιστή είναι, κάνω δουλειά με αυτό. Υπολογιστή είναι. Τι είναι. Πάρε φτιάξει, δώσει 200 ευρώ, φτιάξει, πάρε ένα καινούριο. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δώσω, ρε φίλε. Δώσει εκεί, τώρα, θα κλάψουμε. Τώρα, τώρα θα το φτιάξουμε. Ρε. Θα πετάξω εγώ θετική ενέργεια στο κινητό και θα γίνει. Λέγε, φίλε. Μια κροτίδα για κάθε καροτίδα δεν είναι εμετικό. Μια κροτίδα για κάθε καροτίδα, ποιο το έλεγε αυτό. Ποιο το έλεγε αυτό. Το λέγανε κάποτε. Ποιο. Το λέγανε ο παδί. Μια κροτίδα για κάθε καροτίδα. Το λέγανε ο παδί του Πάου. Γιατί φοβάσαι να το πείτε, κόκκινο. Και τα σκά στη θύρα στην αυτά λέγανε. Ωραία, γιατί δεν λες, γιατί τα λες μισά και παίζει μεταλλική φωνή. Και άλλοι φίλοι. Άσε τώρα και άλλοι. Παοξίδες το λέγανε, εκεί θες να καταλήξεις. Και άλλοι οπαδοί κατηγόρησαν. Μη. Λέγε, φίλε, ναι. Δεν ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε. Θέλω να τα πω μιας, γιατί έχω βγει από τη δουλειά και είμαι ο χώρος μου περιορισμένος. Θα πω μια και θα το κλείσω. Να πείτε. Δεν θέλω να με διακόψω. Όχι. Ναι. Κώστα, 6% δίκιο φίλε, πέστα, η φωνή σου να ακουστεί δυνατά φίλε. Είμαι κάτοικος Καστοριάς και όπως εδώ πέρα η αλβανική μειονότητα δεν την πειράζουμε και δεν κάνουμε τίποτα σε κανέναν, το ζούμε κάθε μέρα και άμα θες ρώτα και το φίλο στον το Νικόλα του Καστοριά να σου πει... Μόνο τις αρκούδες σκοτώνετε και έρχεται ο Αρτούρος εκεί και στα σκηνικά. Ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζουμε κανέναν, τους κατέβουμε στα αυτιά φίλε. Και επειδή το παλικαράκι εκεί πέρα που προσπάθησε να σηκώσει σημεία, ξέρουν πάρα πολύ καλά το μίσο που υπάρχει ανάμεσα στους Αλβανούς και στους Έλληνες. Και άσε που θέλουν να τα καλύψουν όλα αυτά. Τα καλύπτουν, λες, Κόκκινε, ναι. Κόκκινε, να σου πω κάτι. Ναι. Μη φοβάσαι να μιλήσεις. Πρώτα να ακούσουμε, να μάθουμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εσύ φίλες. Τα ξέρεις, δηλαδή. Δεν τα ξέρω, φίλε. Δεν τα ξέρω. Αλλά... Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πρέπει να μάθω και να μιλήσω. Θα μάθει. Αυτό μας έχει κάψει. Ότι περιμένουμε, μπλα μπλα μπλα, να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε. Ρε φίλε, ποια είναι η απέτηση. Δηλαδή, εσύ δεν μου λες, εσύ πας, όχι, δεν έχει να μιλήσεις. Δεν κατάλαβα. Με χρεώνεις. Με χρεώνεις. Στείλ τον. Όχι, αγόρι μου. Ή θα μιλήσεις μαζί μου. Ή δεν θα πετάς λάσπη στον ανημιστήρα και θα αφήσεις μετά να αιωρείται. Δεν κατάλαβα. Βγαίνεις και λες κάτι. Γιατί τον έκλεισες μόνο. Γιατί τον έκλεισες τον αυτό. Βγαίνεις και λες κάτι, δεν κατάλαβα. Πήγες σε κανένα πολιτικό να τον πεις τι κάνετε εσείς για αυτό το θέμα. Μπράβο Γρηγόρη, εσύ είπες. Μπράβο Γρηγόρη, τον έκλεισες τον ακροατή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πήγες σε κανένα πολιτικό, ρε τώρα από το πλοίο. Πήγες σε κανένα πολιτικό να το ρωτήσεις. Κάνει πλακίτσα μαζί σου και τον χαλβάεσαι. Μάλιστα. Μπράβο ρε Γρηγόρη, καλό μάρκετινγκ είσαι. Μπράβο ναι. Καλό συνεργάτης. Επόμενη γραμμή. Καλώς. Έλα φίλε, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Έχετε κάνει ένα έγκλημα. Γρηγόρη, αποποιούμε το πληθυντικό. Έχετε κάνει ένα έγκλημα, εσύ Γρηγόρη που είσαι και μορφοζούμενος. Διάβασε μας ξανά την ανακοίνωση της ανθεληνικής αστυνομίας του ΣΥΡΙΖΑ που στα συλλαλητήρια εδώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη έβγαζε βίντεο από το ελικόπτερο με την κάμερα του ελικοπτέρου όταν είχε σπάσει ο κόσμος. 5 ώρα, 5.30 λίγαν τα συλλαλητήρια και αυτοί βγάζαν το βίντεο και σβήνανε την ώρα από το βίντεο που έγραφε 7 η ώρα που είχε λήξει για να δείξουν ότι ήταν τρισκιοκούκος.
Διάβασε λίγο την ανακοίνωση για το παιδί. Διάβασε δεν το έχω δει, ρε φίλε. Δεν το είδε, δεν ξέρω. Διάβασε πριν, είναι 10 λέξεις. Διάβασε τις ξανά αυτό. Δεν διάβασε καμία ανακοίνωση. Διάβασε ότι τον συλλάβανε και τον έχετε βγάλει πρεζέμπορα. Ενώ το παιδί έχει αθωωωθεί, έχει γίνει το δικαστήριο. Έχουν περάσει 10 χρόνια από το 2009. Έχει αθωωωθεί. Και εσείς τον έχετε βγάλει πρεζέμπορα. Και η οικογένεια σήμερα καταγγέλνει την αστυνομία για αυτή την πολύ περίεργη κίνηση που έκαναν μισή ώρα μετά το συμβάν. Έχει αθωωθεί το παιδί. Εσείς σε μια πόλη έως εκατομμυρίου τον έχετε βγάλει πρεζέμπορα. Αυτό κατάλαβα. Η ανακοίνωση γράφει ότι το παιδί έχει συλληφθεί ως ύποπτος. Δεν γράφει ούτε για δίκιο ούτε καταχύδεση. Να ζητήσετε συγγνώμη, σκυλεύετε πάνω στο πτώμα του παιδιού και ρίχνετε νερό στο μήλο της αριστεράς. Χαίρετε, κύριε. Για σένα. Ποια αριστερά και ποια δεξιά, τι λες τώρα. Για σένα λέει τώρα αυτός. Εγώ δεν μπλέκομαι. Εσύ τα είπες αυτά για τα ναρκωτικά. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα σας. Κωστή, μάλιστα κύριε. Άκουσα μια είδηση και θέλω να την κάνεις. Κάτσε, να την κάνω, ναι. Να την αναλύσεις. Να, είπε τώρα η είδηση στη Γερμανία, ένας νοσηλευτής σκότωσε 100 άτομα από 34 μέχρι 96 χρόνια. Αυτό έχει από το, από το 2001 είναι αυτό. Αυτό είπε σήμερα. Στάσου, ναι. Από το 2001 είναι αυτή η ιστορία. Ναι, ρε φίλε, από το 1-1 το σκότωνε, θα παίρνει κάποια χρόνια. Δεν μπορεί να σου πει ομαδική δολοφονία να κάνει. Πες μου, κατέληξε. Σκότωσε πάνω από 100 άτομα. Ναι, πάνω από 100 άτομα. Ναι. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Θέλω να πω τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Τι γίνεται. Και ο άλλος πήγε στους Εβραίους και λέει επειδή φταίει για όλα οι Εβραίοι, πήγαινε και τρώγε λάχανο στους παππούδες και τις γιαγιάδες. 100 άτομα έφαγε. Δεν τα βλέπεις, ρε φίλε. Στάσου, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Ο φανατισμός σκοτώνει, ρε φίλε. Έφαγε 100 άτομα. Ναι, από 34 χρονών μέχρι 96. Θα δηλώσει χριστιανός, θα τον κάνουν Άγιο μετά από 100 χρόνια. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα δηλώσει μετάνοια. Θα τρώει αρακά 2 χρόνια και θα γίνει Άγιος. Δεν ξέρεις το έργο. Πάμε επόμενη γραμμή. Προσκυνάει ο κόκκινος μετά της εποχής. Ο Άγιος Γουρούνιος έφαγε 100 άλλα μετάνιος. Λέγε φίλε, ναι. Εντάξει, εγώ βλάκας είμαι. Λέγε φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι φίλε. Οχ, 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 οχ. Φράξαμε, λοιπόν. Ναι. Τα αφήσετε καλά. Ναι. Ξέρουμε τι έγινε ακόμα. Ναι. Ο ιατροδικαστής είναι μπερδεμένος, λέει, γράψαν τις πληγές του κάτι τέτοια. Μπερδεύτηκε ο ιατροδικαστής. Μάλιστα. Ναι. Μπερδεύσαν τον ιατροδικαστή. Ναι. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ πήγα να μιλήσω λίγο για μπαλίτσα. Μπράβο! Πότε παίζουμε κύριε Αρτόπουλο κύπελο εμείς, οι Μπαουξίδες. Οι Μπαουξίδες πότε παίζετε κύπελο. Ναι, και με ποια ομάδα. Δεν γνωρίζω. Δεν ασχολούμαι με το κύπελο γιατί πρέπει να πάω το πρωτάθλημα. Πάω Κάρις, Αίτη, το Σπάτων και άλλοι πιάνει, δεν ξέρω. Πάω Κάρις και άλλες δύο ομάδες. Ναι, άλλες δύο ομάδες. Θα περάσουν τώρα εντάξει. Το Άρης, Άρη, το Σπάτο δεν ξέρω πώς θα λήξει. Μπορεί... Ο Άρης ναι. Του Πάου θα περάσουν. Έτσι λέγει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εντάξει, από εκεί και πέρα. Ναι. Το Σάββατο έχουμε ένα τελικό του τελικό. Ναι. Με τον Ατρόμητο του Κιάστο λένε και φιλικό όπως το λένε. Ναι. Εκεί, πολύ μεγάλο μας. Θα είναι φιλικό, ναι, φιλικό θα είναι το Ατρόμητο. Θέλω να δω, ρε Αλέξανδρε, πόσο θα δίνει το διπλό. Αν θα φραγεί και τέτοια. Για ακούω. Λέω, μήπως φραγεί το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Φραγεί. Ναι, φραγεί. Εγώ θα το φράζα. Φραγεί. Φραγεί, κλείσε. Έφαγε το φάρμακο στραβά και δεν ακούς. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε. Μάλιστα κύριε εσείς. Μάλιστα εσείς, ναι. Κωστή, δυο κουβέντες μαζί σου να πω. Ναι. Εγώ είμαι 26 χρονών. Ναι, παλικάρι. Ανέφερες πριν ένα όνομα. Ναι. Του Γρηγορόπουλου. Ναι. Σε μια σύγκριση που έκανες κτλ. Κτλ. Εντάξει, ξέρουμε, σ' αρέσει να βάζεις τις μπρίζες σου, καλά κάνεις. Όλα καλά. Όχι, έγινε. Έπεσε κυβέρνηση. Τώρα δεν. Εγώ δεν λέω ότι είχε δίκιο ο αστυνομικός ή ο Γρηγορόπουλος. Λέει, έγινε ένα θέμα. Ναι. Αλλά έπεσε μια κυβέρνηση. Έγινε φασαρία. Συμφωνώ. Ναι. Εδώ βλέπω ότι το θάβουν το θέμα. Κάτι το οποίο είναι κάπως. Παρόμοιο, δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Ούτε 15 χρόνια με 35 είναι το ίδιο. Παρακάτω, λέγε. Ναι. Όπως ο Γρηγόρης και όπως όλη η Ελλάδα δεν ξέρουμε καν τι έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ναι. Με τον Γρηγορόπουλο πώς ξέραμε. Θα σταθώ στο δεύτερο για τον Γρηγορόπουλο που λες και έχεις αναφέρει τρεις φορές. Εγώ είμαι 26 χρονών. 10 χρόνια πριν, γιατί τώρα κλείνουμε 10 χρόνια, ήμουν στο Λύκειο όταν έγινε αυτό. Ωραία. Και θα σε πω κάτι και θα σου το πω σε σένα, επειδή ξέρω ότι έχεις ανοιχτό μυαλό. Σ' ακούω, πες ό,τι θέλεις. Ανοιχτά, πες. Αυτή η γενιά που κατηγορείται οι μεγαλύτερες
αυτά τα λαμόγια. Βγάλε με εμένα έξω από τις κατηγορίες. Εγώ είμαι υπέρ των νέων ανθρώπων. Ναι, είμαι ενάντια στους γέρους που. Τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Εγώ είμαι με εσάς. Άσχημα σε πω. Αυτή η γενιά που εσύ λες Πολυτεχνείο, εγώ θα σου πω ότι αυτή είναι υποτακτική γενιά και εθνόδουλη. Φιλόδουλη, ναι. Είναι δούλη του έθνους. Ωραία. Αυτή εδώ. Τράπηκαν και ντρέπονται ναι. για αυτό που έγινε εκείνο το Δεκέμβριο. Και θα σου πω γιατί. Γυρίσαν τα παιδιά, μετά την τηλεόραση κοιτάξανε στα μάτια τους γονείς και αυτοί ντράπηκαν φίλε. Ντράπηκαν γιατί αυτοί ευθύνονται που έφτασε ως εκεί. Γιατί αυτοί τόσα χρόνια δεν είχαν δώσει καμία άσκηση. Πάντως καπηλεύτηκε, κοίτα, του Γρηγορόπουλου. Ψηφίζανε τυφλά, κοίταξε, ακούγανε τυφλά. Ναι, άκου, του Γρηγορόπουλου πολιτικοποιήθηκε πάρα πολύ. Κοιτάει το βάζο εκτός υπηρεσίας ναι. και φοβάται να το κοιτάξει στα μάτια. Ναι. Είναι υποτακτική. Συμφωνώ. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μετά από αυτό δεν έχει γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Κόντρα στην εξουσία. Ναι. Από αυτή τη γενιά, από αυτή που κατηγορία μας. Εμείς τουλάχιστον, ναι. μετά από αυτό, το δάσκαλο που τραβούσε το αυτή, ναι. τον μπάτσο που χτυπούσε, τον δείχαμε με το δάσκαλο και λέγαμε είσαι λάθος ρε φίλε. Αυτή η γενιά η δικιά σου και η παραπάνω, δεν μπορεί. Δεν είμαστε καλή γενιά. Εμείς νεαρέ, δεν είμαστε καλή γενιά. Και οι μπαμπάδες μας ήταν χειρότεροι. Να σε καλά, για χαρά. Εμείς δεν είμαστε καλή γενιά. Οι πενιντάριδες. Κοπροπασοκογενιά είμαστε. Και οι μπαμπάδες μας χειρότεροι. Εσείς είστε πολύ καλύτερη γενιά. Δυστυχώς όμως, δεν παίρνετε τις ευκαιρίες και τις παίρνετε παρακαλώ. Στο εξωτερικό. Σταμάτα να μιλήσω με το παιδί. Παρακαλώ. Έκλεισε. Δεν μπορώ να το. Και επειδή έκλεισε, μπορώ να το πω δύο κουβέντες. Να μην ακούει το. Παιδί, τι να μιλήσει. Ακούν κι άλλα παιδιά. Έλα, ρε, πάνε στον επόμενο. Παρακαλώ. Σαχλαμάρα να πούμε. Μάλιστα. Πάλι στο Πασόκ χθε. Όχι, ρε. Έδωσε ο Αντρέας τα λεφτά. Τα έβγαλε ο Σιμίτης με τον Παπαντρέου. Ναι. Αυτό που λέει. Γιατί ο κόκκινος πρέπει να ξέρει και εσύ ξέρεις τι έγινε. Όχι, το ρωτάω. Και γιατί δεν μιλάς. Και εγώ σε ρωτάω. Γιατί, τι έγινε. Εσύ ξέρεις τι έγινε δηλαδή. Εγώ ρωτάω σένα τώρα. Όπως ρωτάς το κόκκινο. Το κόκκινο. Και δεν μιλάς του λες. Ναι. Εσύ γιατί δεν μιλάς. Πήγε ο άνθρωπος να βάλει τη σημαία στο σπίτι του, την πέσανε και αμύνθηκε. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό ξέρεις. Τι ξέρω, τι πούλησε ναρκωτικά και ήταν έμπορος. Συγγνώμη, το χαλάζι το έχει στα χέρια. Το καλά το έχει στα χέρια. Ναι, του πυροβόλησε, πάλι πυροβόλησε. Δεν πυροβόλησε. Εσύ, αν σου βρουν στο σπίτι ένα καλάζνικοφ, θα πας μέσα. Όχι, ας έρθουν στο σπίτι να βρουν πέντε καλάζνικοφ έχω εγώ στο σπίτι. Είναι αυτό που λέει. Ή συζητάμε ή όχι. Συζητάμε. Κατά τα άλλα, ναι. ήρωα κάναμε τον Γρηγορόπουλο, έτσι. Εντάξει, ναι. Ο Γρηγορόπουλος ήταν μαθητής. Ήτανε. Και στα 60 μέτρα απόσταση τον σκότωσε. Ωραία. Κινδύνευε αστυνομικός από τον Γρηγορόπουλο. Αν ήταν μόνος του, όχι. Ε? Αν ήταν ο Γρηγορόπουλος μόνος του, όχι. Εσύ, στα 60 μέτρα τον καθάρισε. Ρε ας το Γρηγορόπουλο το παιδάκι εκεί που είναι. Αν του έβρεσε την μάνα του αστυνομικού, ναι. έπρεπε να ειδοποιήσει μια άμα δεν μπορούσε να του συλλάβει, να ειδοποιήσει μια άλλη. Τι έγινε τώρα άμα του έβρεσε. Άμα του έβρεσε τη μάνα, τι έγινε. Εδώ μιλάμε για να κινδυνεύει. Τη μάνα του. Δεν κινδύνευε ο αστυνομικός, είχε και πιστόλι, ο Γρηγορόπουλος τίποτα δεν είχε στα χέρια και μαθητής. Εδώ 25.000 παοξίδες βρίζαν τη μάνα του Διούδη τώρα στον Γρηγορόπουλο, θα κολλήσουμε τώρα. Τώρα για τον άλλον, τον Έλληνα που βάρεσε τη σημαία, τι έχει να πει. Δεν μου λε, ναι. θα σου πω. Επέστη. Δεν μου λε. Ναι. Το κουλούρι του Γιώργο το θυμάσαι. Ποιο κουλούρι, εγώ ξέρω το κουλούρι που βάζει τα γκολ, άλλο κουλούρι δεν ξέρω. Ποιο κουλούρι. Το κουλούρι του Γιώργο που με το λεωφορείο που τον πήγανε. Ένας Αλβανός τους πήγε μέσα στην Αλβανία. Α, εδώ το παιδί το δικό μας από το χωριό. Το δικό μας, ναι. Ναι, το θυμάμαι. Τον καθαρίσανε και τίποτα δεν έγινε. Τον καθαρίσανε βέβαια. Ναι. Και ο Σαββόπουλος τι λέει. Ποιος, ο Διονύσης. Ναι. Τι είπε. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι πεξεγέλαση. Πεξεγέλαση. Εδώ δεν παίζουν με αυτά. Άρα σε ούτε με τα καλάζνικοφ ούτε με τις σημαίες. Άρα μην σώσει και την πιάσω ποτέ στα χέρια μου. Φύγε ρε από εδώ, φύγε. Σε δύο λομβέρδες στον δρόμο. Θα σε δύο λομβέρδες στον δρόμο, σου βάλε μαξιλάρι εκεί να μην μπορεί να αναπνεύσεις να πούμε σε δύο κάνεις λομβέρδες στον δρόμο. Πάμε ένα ακόμα φίλο, ναι. Πω. Και βγαίνει και στο Γεωργείο αυτός να πούμε και δεν λέει τίποτα. Τον ακούω, μ' ακούτε. Σας ακούμε φίλε, ναι. Μ' ακούτε, βγαίνει και στο Γεωργείο αυτός 4 η ώρα να πούμε μετά από εσάς και το στριμώχνει λεκτικά ο Φαπούτης. Άκου να σου πω, ναι, έτυχε να πούμε. Μετά από εσάς το γερνάω, βάζει κάτι ριν και κάτι παλιά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 70 και δίπλα. Εντάξει, τελικά και χαλιέμαι. Της γενιάς του Γιώργου.
Για αυτά να πάνε. Λοιπόν, ναι. Τώρα να έρθουμε στο θέμα μας τώρα. Πάμε στο θέμα. Ήρωας. Μια κουβέντα θα πω. Ήρωας. Γιατί ήρωας. Εκεί, ναι. Εκεί, ναι. Εκεί ο θείος μου ο Ανδρέας, ναι. Ετών 94 πέθανε το 1914. Πήγε και πολέμησε και γύρισε με ψήρα, με ό,τι φανταστείς γύρισε. Ναι. Η μάνα μου πέθανε τώρα τον Αύγουστο 92 χρονών κοντά του. Άρα θα, θα φιλήσει τον... Ήταν πιο ναι. Αδέρφια, ήταν 7 αδέρφια, αυτός ήταν ο μεγάλος της άδερφος. Πήγε και πολέμησε. Τώρα έχεις αυτό το παλίκαρο που τα κόκαλα του, των φίλων του θείου μου είναι εκεί. Είναι εκεί και τα φυλάει αυτό το παλικάρι. Και έρχεσαι εσύ ρε Αλβανέ, μπαμ, μπαμ και κάτω. Συνέλαβέ με και πες μου τι έκανα. Ναι. Κάνε μου ανάκτηση. Μια ναι. Και έξω. Ναι. Μια και έξω. Και άμα, το, άμα συνεχιστεί αυτή η βεντέτα, μετά δεν ξέρουμε πού θα πάει. Ναι. Και πάνω. Ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Κύπελο. Θα παίξουμε μετά το ουγγαρέζικο βιντεοκλάπ. βιντεότο δεν τη λέγανε αυτή την ομάδα. Ουγγαρέζικο βιντεοκλάπ. Μα αν έχει και αυτό κοκομπλόκο, τόσο το καλύτερο να. Μάλιστα. Εγώ αυτό που λέμε. Διπλάρα το βλέπω. Έλα! Είσαι πονηρός, είσαι πονηρός, ναι, είσαι πονηρός. Διπλάρα το βλέπω. Να είσαι καλά. Σταμάτα να μιλήσει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Διάλειμμα. Σταμάτα ρε, άκοψε ρε. Αν σκέφτεστε και λογικά και οικολογικά, επιλέξτε Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό μάτι πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό χρώμα σε χιλιάδες αποχρώσεις με μεγάλη αντοχή στο συνοπλίσμο, κλάσεως 1, φυσικά στα καταστήματα Vitex. Με 3 τον αριθμό, ειδικά η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεις 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Λοιπόν, οι γραμμές είναι κατηλημμένες. Τι να πούμε για τον Μπίζεσβαρ. Πάμε. Ο Μπίζεσβαρ θα ταρπάξει χοντρά να πούμε. Παρακαλώ. Λέγε φίλε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσείς. Λοιπόν, άντε ρε, μια ώρα διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, ρε, φίλε, κόκκινο. Άσε ρε, Γρηγόρη, μετά μην μιλάς για ταχύτητα. Μια ώρα διαφημίσεις. Σε 10 λεπτά εκπομπή. Γρηγόρη. Λοιπόν, ο καθένας μας πληρώνει το τμήμα, παιδιά. Ο Γρηγορόπουλος ήταν αριστερός, γι' αυτό είχε αξία. Ο Κατσίβας τώρα είναι πατριώτης. Και το θεωρούν φασίστα, δεν έχουν... Δεν πουλάει, έχει... ναι, γι' αυτό και ο κόκκινος δεν τον πούλησε καλά, ναι. Δεν έχει αξία. Τον άλλο φώναζε πολύ, ναι. Έτσι ακριβώς. Φασιστονομικό. Εσύ συμφωνείς. Ζούμε σε μια κοινωνία. Εσύ συμφωνείς, ό,τι βλακία λέει ο άλλος φωνήσει. Εγώ, ο συμφωνώ σε αυτό που λέει. Όχι. Εσύ σου είπε... Ζούμε σε μια κοινωνία, έλα Γρηγόρη, ζούμε σε μια κοινωνία που αυτός που αγαπάει την πατρίδα του θεωρείται φασίστα. Καλά αγαπάει. Συμφωνούμε. Έτσι δεν είναι. Πρώτη φορά τα ακούω. Άρα εγώ που δεν την αγαπάω δεν είμαι. Και αυτοί μπορούν να πούνε ότι είχε και μπαζούκας δίπλα του. Ναι. Πήγε τώρα ο ιατροδικαστής, ο ιατροδικαστής τι θα πει. Ότι ήτανε, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα τρελαθούμε τώρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οπα. Εδώ το άσπρο μαύρο το κάνουν για ψιλοπράγματα. Δεν το υιοθετούμε αυτό. Είναι επιστήμον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστεί εκτός αν τον τρομοκρατήσουμε. Όχι, δεν το υιοθετούμε. Γρηγόρη, με φακελάκι και κοστί όλα και διορθώνονται. Όχι, θα κοπεί. Θα κοπεί ο κύριος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν πιστεύουμε στην ανομία, πιστεύουμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Είμαστε φελοί και οι δύο. Παρακαλώ. Μπράβο Γρηγόρη, μπράβο Γρηγόρη, μπράβο Γρηγόρη. Ναι! Έλα παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τον. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό που θέλω να πω, τη σχέση που έχει η Ελλάδα με την Αλβανία, ναι. Είναι περίπου ίδια που έχει η Ελλάδα με την Αυστραλία. Όσοι Αλβανοί έχουν τόσο πληθυσμό εδώ, αλλά τόσο έχουμε και εμείς εκεί. Ναι. Εάν λοιπόν. Κάτσουμε εμείς και δολοφονήσουμε έναν Αυστραλό εδώ. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Ελλάδα είναι να το κατηγορήσει. Δεν θα κάτσει να πει «Α, ήταν εθνικιστής, ήταν μαλακίες». Εμένα με ενοχλεί η στάση που κάνει η Αλβανία. Μη βρεις, φίλε. Συγγνώμη. Εγώ εκεί εστιάζω. Εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Λέγε, φίλε μου, όπα. Έχεις στοιχεία τα οποία ερευνείται η υπόθεση. Ναι, ερευνείται. Ερευνάται μάλλον, ναι. Να μιλήσω για κάτι το οποίο ερευνάτε. Ναι, δηλαδή ο κόκκινος. Όχι. Ο κόκκινος θα πει ότι πούνε οι έρευνες. Άλλη άποψη δεν θα έχει. Εγώ τη γνώμη σου ρωτάω. Ναι. Αν κάναμε το ίδιο σαν Αυστραλό εδώ. Έτσι. Δεν θα κατηγορούσε επίσημα η Ελλάδα το δράστη. Ρε φίλε, έχουν γίνει όργια, άστο. Με Αυστραλούς. Ναι, και με Αυστραλούς. Πού ρε. Πού έγινε αυτό, ρε φίλε. Το θυμάστε το παλικαράκι στη Μύκονο το οποίο το φάγανε λάχανο και δόρισε ο πατέρας του τα όργανά του. Δεν το δολοφόνησε Έλληνες. Για τον Αφρικανό λες.
Όχι, κανένα Αφρικανό, για τον ο Αμερικανό, Αυστραλό. Λέω, Αμερικανό. Όχι, δεν μιλάω για Αμερικανό. Για Αυστραλό μιλάω. Το θυμάσαι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Θύμισε μου λοιπόν, τι έκανε η Ελλάδα, από... είτε πάλι καλά που το φάγανε. Σε ένα νησί είναι, κάτι μπράβι. Ναι. Τον λιώσανε και ο πατέρας του δώρησε τα όργανά του. Άστο να πάει στα κομμάτια, ρε φίλε. Η στάση της Ελλάδας ποια ήταν, η επίσημα της Ελλάδας? Να πει πάει ένας εθνικιστής. Χαρταετό, φίλε. Χαρταετό. Και να πω, εγώ παιδιά, σε θεωρώ ότι αυτό το κράτος πρέπει να σέβεται λίγο περισσότερο την Ελλάδα. Εγώ το σέβεται, ρε φίλε. Οι ίδιοι πολιτικοί δείχνουν ότι δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Τι να πούμε εμείς τώρα για αυτό το πράγμα? Εμείς τη λατρεύουμε. Κάτσε μισό λεπτό, δηλαδή, επειδή οι δικοί μου πολιτικοί δεν σέβονται τη χώρα μου, πρέπει να το κάνει και ο Ράμα. Μα εσύ και εγώ, ρε φίλε, τους βγάζουμε αυτούς. Αυτό είναι το δράμα. Λοιπόν, να μην βάλουμε κοινότυπες φράσεις. Ήρωας ή βλάκας, λέγε. Ήρωας ή βλάκας. Ήρωας ή βλάκας. Ένα από τα δύο είναι. Τίποτα τα δύο δεν είναι. Το ερώτημά μου είναι σαφέστατο. Ήρωας ή βλάκας. Εγώ θα τον πω ήρωα με την έννοια ότι. Επόμενη γραμμή. 20 λεπτά. Βλάκας από πού και σου πω. Για πάρεις σκοτωθείς για μια σημαία, για την ελληνική σημαία, δεν είσαι βλάκας. Θα σου πει κάποιος. Γιατί, να με φάνε λάχανο, να μπουν στο σπίτι. Είναι να πω το αίμα του, ρε φίλε, δεν τον αφορά. Φράσε εσύ που σε πιάσε το ανθρωπιστικό ρε βόδι. Και το χαρακτήρι βλάκα. Ρε παχύδερμο εσύ. Λέγε φίλε, ήρωας ή βλάκς. Ακούμε. Λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, ρε φίλε, μπράβο σου να πούμε, γιατί το παίζει και αριστερός, αλλά δεν είσαι, είσαι πιο πατριώτης από όλους. Απαράδεκτος ο κόκκινος, αν θέλει τη γνώμη μας να ακούσει, για σήμερα για τέτοιο σοβαρό θέμα, δύο μέρες τρεις να μην ξέρει, να μην έχει κάνει ρεπορτάζ και εμείς που δεν είμαστε ρεπόρτερ να τα γνωρίζουμε καλύτερα. Ποιο πράγμα ξέρεις, φίλε μου? Όπα. Άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ. Ποιο πράγμα, ξέρεις, πες. Σε κλείσει πάω στο σύνδημα, ένα 40 δι. Ακούω στις ειδήσεις και στα ραδιόφωνα και σε αυτά και από έτσι. Αυτή είναι η ενημέρωσή σου, δηλαδή, οι ειδήσεις και τα ραδιόφωνα. Τα ραδιόφωνα που δουλεύει, το κόκκινο θα θεωρεί ανυπόλυπτο τώρα. Άλλο παράπτωμα. Όποιος σου φέρνει, όποιος έρχεται στην αντιπαράθεση μαζί σου είναι χαζός ή δεν ξέρει τι του λέει και τι του γίνεται. Θα σε κλείσει, δηλαδή, ένα 30, έπεσε η απόδοση. Σήμερα, ενώ στα περισσότερα θέματα συμφωνώ μαζί σου, σήμερα με έχει την ευρύσα φάνταστα. Άκουσε ένα λεπτό λίγο να σου πω να δεχτεί την κριτική μου και μετά πες ό,τι θέλει. Μα δεν κάνεις κριτική. Επειδή δεν έχεις άποψη για το θέμα, δεν θα κάθεσαι να μιλάς, δεν μπορείς να έχεις άποψη ούτε καν, δεν είσαι αντικειμενικός καθόλου. Εντάξει, αριστεροφέρνει όλη η κατάσταση, δηλαδή με αυτά τα θέματα στην Ελλάδα πλέον, έχει ξεφυλιστεί τα πάντα. Τα πάντα. Αν είναι δυνατόν. Ο προηγουμένος... Όταν μιλάμε για ένα νεκρό, είναι δυνατόν να συζητάμε για αριστερά και δεξιά? Ένα 25. Σε παρακαλώ, σε για άλλο θέμα το υπάρχει. Δεν απαντάς. Όταν μιλάμε για ένα Ελληνόπουλο νεκρό, υπάρχει δεξιά και αριστερά. Το συγκίνησε τώρα το Ελληνόπουλο. Όχι βέβαια, για άλλο θέμα το είπα αυτό, αλλά προφανώς δεν κατάλαβες τι εννοούσα. Ναι, είμαι και ανόητος από ό,τι φαίνεται. Ένα 15. Πιο πολύ το θέμα με αυτό το νεκρό και το θεωρώ μάρτυρα και αυτός ο προηγούμενος που μιλούσε και άλλοι πολλοί που μιλάνε που αριστεροφέρουν με τις απόψεις και αυτά τα σκεπτικά τους, να καταλάβουν ότι αν δεν τους γουστάρουν αυτόν τον τόπο που τρώνε και πίνουν και χορτάσανε λεφτά, να πάνε να σηκωθούν αφού να ξεκουμπιστούν να πάνε που γουστάρουν, να πάνε στην Αλβανία να μην πείτε και να μην πείτε. Εγώ είμαι πολύ σωστός και συνεργάζομαι με αυτούς αναγκαστικά επειδή τους φέρανε εδώ μέσα. Έτσι, και τα λεφτά είναι δουλειές, είναι δουλειές. Εσύ είσαι σωστός. Κατά βάθος, άκουσε με σε παρακαλώ ένα λεπτό. Κατά βάθος όλοι ξέρουμε, όλοι, ότι τι ρόλο βαράνε και πώς τη βλέπουν και πόσο μειονεκτικά αισθάνονται απέναντι μας και το πόσο μίσους έχουν μέσα τους και τι θα ήθελαν αν μπορούσαν να κάνουν. Γι' αυτό αυτό το παιδί, άσχετα δεν με ενδιαφέρει η προσωπική του ζωή, τι έκανε και δεν έκανε και δεν έκανε και αν έκανε και δεν έκανε, πρόβλημα δεν έπρεπε να τον φάνε. Σάρα, 60 μέτρα το σέρανε ζωντανό, με τα αίματα έγιναν γιατροί, πήγαν και είδαν εκεί πέρα πράγματα αυτά που έχουν γίνει. Τον φάγανε τζάμπα, φώναξε ζήτω η Ελλάς και αυτός που ήταν από τις διοικητικές δυνάμεις εκεί πέρα μέσα, επειδή τα ξέρω πρώτο χέρι, ήταν μέσα και επειδή είπανε ζήτω η Ελλάς και επειδή του συνέλεγε στα ίσια μέσα. Επειδή είπε ζήτω η Ελλάς, το φάγανε. Ναι ρε φίλε, ναι, επειδή εσύ δυσκολεύεσαι να το πιστεύεις αυτό, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν φανατισμένοι καθοπιάδες εκεί πάνω που μας πιστεύουν. Εγώ λέω φίλε ότι αν αυτά που λες ισχύουν, έχω το δικαίωμα να μιλάω. Τι κάνει μια στα κεραμίδια. Έχω το δικαίωμα να μιλάω. Έχω το δικαίωμα να πεις ότι δεν γνωρίζω, αλλά δεν μέχρι. Έχω το δικαίωμα. Εγώ θα πω κάτι που δεν τολμάς εσύ να το. Εγώ θα πω κάτι που εσύ δεν τολμάς να το πεις στο καθρέφτη, κλεισμένο σπίτι σου. Εγώ λέω ότι αν σκοτώθηκε γιατί είπε ζήτω η Ελλάς, μας κυβερνάνε οι μεγαλύτερες αδερφές του κόσμου. Με ποια είναι το λες αυτό ρε φίλε τώρα, για πες μου. Κάτσε και σκέψου το λίγο, γιατί είσαι άλλο κόσμο. Ρε σηκώ, είναι τη
τις ασυναρτησίες που με λες τώρα, δεν τρέπεσαι αυτά που λες, ρε φίλε. Να τρέπω, άκουσες τι είπα. Αυτό το παλικάρι, άκουσες δεν μπορούσε εσύ να το φτάσει ούτε στο δεξί του, αυτό να πούμε. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουν, να κρεμίσουν. Φαντάρος πήγες ποτέ. Να το σύστηνε εκεί. Φαντάρος. Εγώ ρε γιωτά, αν έχω πάει. Γιωτά. Εγώ αν έχω πάει γιωτά. Τι γιωτά, για πέρα. Κομμάτια ήμουν ρε γιωτά, εμένα μην με πουλάς. Έλα, έλα από κοντά, να δω κανένα σχολείο, πέρασες. Να σε δίνω και να με δίνεις. Το θέμα είναι ότι αντί να σεβαστείτε ένα σοβαρό θέμα που μας κάνει. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν σέβομαι άτομα. Και με μιλάς γιατί, για ποιους ρε, για ποιους αρμανούς, μαλαμίκες. Τι ωραίος άνθρωπος. Γιωτάς. Όταν τους βλέπετε, είστε σούζα. Εντάξει, τους πληρώνετε, τους ανοίξατε τα σύνορα του 1989-90. Βολευτήκατε όλοι, βολεύσατε τους κολαράκους σας. Και τώρα είναι οι κακοί Αλβανοί. Μπράβο! Και τους βρίζεις τώρα, από μακριά από το τηλέφωνο. Μπράβο, ρε μάγκα. Επόμενος. Επόμενος. Ήταν λογικό ότι θα ανέβουν λίγο οι τόνοι. Ναι! Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, κύριε, εσείς. Γιώργος λεγόμαι. Χαίρετε, κύριε Γιώργο. Λοιπόν. Παραδόξως, με τον Ραπτόπουλο συμφωνώ, με τον Κόκκινο δεν ξέρω πώς θα έχετε τα πράγματα, αλλά ειλικρινά, και δεν έχω ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας, πάω ξύ φυσικά, δεν έχω ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας. Ειλικρινά, Κόκκινο, εσύ δεν ξέρεις ότι στην Αλβανία οι δικοί μας περνάνε πολύ άσχημα. Δεν το έχεις ακούσει ποτέ από, στη ζωή σου. Από αυτό. Από αυτό. Ξέρω ότι έχουν γκρεμίσει εκκλησίες, ότι τους κάνουν το βίο αβίωτο, φυσικά και τα ξέρω. Ναι. Ναι. Από αυτό. Μέχρι... Το ξέρεις αυτό δηλαδή. Εγώ δεν στα λέω. Τελείως. Ναι. Δηλαδή αυτά που σου λέω τι είναι. Όταν βγαίνουν αυτά που σου λέω, αυτά που σου λέω τώρα τι είναι. Ναι, καλά τα λέει. Πώς το είπε. Καλά σε λέει. Αυτά που σου λέω τώρα τι είναι. Εγώ θέλω να σε πάω κάπου για να τελειώνουμε το παραδείγμα. Το θέμα δεν είναι που θα με πάσει. Συγγνώμη. Όχι, εγώ δδεν έθεσα τέτοιο ηλίθιο ερώτημα. Εγώ το έβαλα, φίλε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Βλάξει ήρωας. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ το βάζω. Εγώ δεν μπορώ. Άκου να δεις. Όταν το αίμα ενός ανθρώπου είναι νοπό. Και όταν δεν ξέρω πραγματικά τι λέει η υπόθεση. Ευαισθητοποιήθηκε το παχύδερμα. Τώρα είμαι ενενοπό. Η υπόθεση λέει Κόκκινε και είναι εξαιρετικά απλό. Το παλικάρι εκεί πέρα σήκωσε μια ελληνική. Για σένα μπορεί να είναι. Άξερε να πει, για μένα δεν είναι. Δεν είναι ήρωας για σένα, Κόκκινε. Ακούς λιγάκι. Ρε, θα ακούς λιγάκι τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν σε καταπίεση. Όχι αυτό. Σε ολόκληρη μειώνεται η δικιά μας. Και εγώ δούλευα με Αλβανούς. Έτσι. Αλλά τους τα λέω και στα ίσια. Παλικαρίσια. Τι εννοείς δουλεύεις με Αλβανούς. Ότι έχω συνδούλεψη με Αλβανούς. Γιατί δεν παίρνεις Έλληνες αφού είσαι τόσο Ελληναράς. Έλα στο χωράφι, εσύ μπορείς. Γιατί να μπορώ, δεν κατάλαβα. Πού να μπορεί ο κολαράς στο χωράφι, ρε. Μην τα μπλέκεις τώρα. Όχι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Γιατί βολεύεις το κολαράκο σου και παίρνεις Αλβανούς που είναι πιο φθηνά. Γιατί δεν πάει ο Έλληνας. Αφού είσαι τόσο πατριώτης και δεν παίρνεις Έλληνες. Γιατί δεν έρχονται οι Έλληνες, πάμε παρακάτω. Άσε ρε τον πρόλογο. Αλλού αυτά. Δεν παίρνουν Αλβανούς, θα λες και να παίρνεις Έλληνες. Όχι. Όπου θέλουμε ρατσιστές. Όπου θέλουμε διχιστές. Στο χωράφι πας Κόκκινο. Όπου γουστάρω. Με ένα μπουκάλι τσίπουρο τη μέρα. Όπου γουστάρω. 100 μέτρα θες ταξί για να πας. Αυτά θα τα λένε στα παραμύθια. Α, εγώ λέω τη δούλεψή μου. Ναι. Όπα ρε αφεντικό. Ναι, έχεις δούλεψη. Όπα ρε αφεντικό. Ναι. Εσύ πας στο χωράφι να δουλέψεις. Ναι. Που να πας βόδα ρε. Πού να πας με αυτό τον αφαλό να δουλέψεις στο χωράφι. Έθεσες. Έθεσα. Βεβήλωσες νεκρό. Δεν βεβήλωσα κανένα. Έχεις μπλέξει τους πάντες. Έκανα αυτό που δεν θα έκανες εσύ ποτέ. Εννοείται πως. Εννοείται πως δεν θα θίξω. Είναι 12 λεπτά. Βλάξ ήρωας. Δεν θα θίξω κανένα θέμα. Βλάξ ήρωας. Καλημέρα. Δεν θα θίξω κανένα θέμα το οποίο δεν το θίξω. Σε πιάσε ο πόνος. Τον οπό το αίμα. Παχύδερμο. Ας. Μάλιστα φίλε. Ναι. Κύριε, στον αέρα είστε. Ναι, να ακούτε. Μάλιστα κύριε, σας ακούμε. Ένα λεπτό, πες μου λίγο. Ακούω. Βεβαίως. Είναι αυτός που πήρες πριν και με έκοψες Κόκκινη. Μαθέ. Που διέχει την εξουσία και χθες κλείσει τον κλείσει κατευθείαν. Ναι, γι' αυτό ρε φίλε. Όμως. Έχει εξουσία, βέβαια. Ναι, να σου πω κάτι. Όχι αυτό το παλικάρι που πήρε τώρα, το προηγούμενο. Που ήταν η φωνή. Αυτά ακριβώς που ήθελα να πω, τα είπε το παιδί, φίλε. Γι' αυτό είσαι στο ράδιο και είσαι μόνο για διαφημίσεις, για τίποτα άλλο. Άντε, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Χαίρετε. Όχι, πήρα να διαμετρηθεί γιατί έκοψε το προηγούμενο που πήρε μόλις πριν από μένα. Ναι. Γιατί ναι μεν ο προηγούμενος έβρισε πρόεδρο προσωπικά και καλά τον έκανες και ο επόμενος πάλι το ίδιο, αλλά δεν αναρωτήθηκε Γρηγόρη γιατί τους εκνευρίζει τόσο πολύ. Το παιδί που μίλησε πριν από μένα πήρε και σου πάρει να μιλήσω, να πω αυτό που θέλω. Το διακόπτης. Σου λέει... Ρε φίλε, μήπως θα μπερδεύεις λίγο τα πράγματα. Μήπως θα μπερδεύεις λίγο.
Τι μπερδεύουρε, αγόρι μου. Όταν θα θέλετε, άκου λίγο. Εδώ είναι το Μετρόπολη. Δεν είναι η Βουλή των Ελλήνων. Είναι 35. Το θέμα το ανοίξετε εσείς, δεν ανοίξετε. Εγώ το άνοιξα. Μπορώ να τελειώσω και αν θέλει να το καταλάβει. Εδώ δεν είναι η Βουλή των Ελλήνων, αν δίνει ο πρόεδρο το λόγο να ανεβαίνει πάνω και να μιλάς. Εγώ είμαι ο πρόεδρος. Εδώ συζητάμε. Εγώ δίνω. Αν θες, αν θέλω εγώ. Ένα 35. Και να αφήνει τον καθένα να μιλήσει και να ακουστεί. Γιατί πού σε πρόσβαλα, φίλε. Πού σε πρόσβαλα. Ένα 30. Δεν πρόσβαλε σε μένα τον προηγούμενο. Πού, εσένα πού σε πρόσβαλα. Πα πέφτει από εδώ. Με προσβάλλει όταν επιλεκτικά μπορεί να ακουστεί οποιοδήποτε εκεί πέρα και μου ζούνε να κοπεί. Ποιο επιλέγει αυτό. Εγώ το επιλέγω. Γιατί, πλέον, γιατί αν ο άλλο βρίζει, κανείς, αν ο άλλο βρίζει. Αν. 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 Αυτό που πήρε να πει τη γνώμη του και σου λέει μου για κόψη παρακαλώ. Ρε φίλε, ο άλλο λέει ότι εγώ έχω Αλβανού στη δούλευσή μου, αλλά δεν του γουστάρω. Ή. Άκουνα. Όχι, δεν πάει ο Έλληνα. Απλά είναι τα πράγματα. Πού να πάει ο Έλληνα. Ή γουστάρει μόνο. Ή θα δουλεύει. Μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να σου πω και να πει ότι γουστάρει. Ναι, άστο να μιλήσει, φίλε. Μπορώ να σου πω κάτι και να πει ότι γουστάρει. Ή θα είσαι μόνο με του Έλληνε και θα φταίνουν όλοι οι ξένοι. Ή δεν μπορεί να λες αυτοί οι ξένοι είναι καλοί και οι άλλοι ξένοι είναι κακοί. Mm. Διάλεξε. Θα σου πω τι βλέπω εγώ. Εγώ ξέρω πως το Γρηγορόπουλο και το Φίσα βγήκανε και καλά έγινε και δημιουργήκανε γιατί το σκότωσαν το παιδί. Καλά έκανε και βγήκανε και δημιουργήκανε. Αλλά αυτή σήμερα θα είναι στο αντισυλλαλητήριο εις βάρος του κόμμα νεκρού Έλληνα. Αυτό πώς θα ακούγεται σένα. Ένα δικάζω το νεκρό, αν είναι αριστερός δεξιός, ένα νεκρό. Με το θέμα μας η σχέση έχει. Τι σχέση έχει. Ναι. Τι θες να μου πεις τώρα, τόσο εργαλειοδό πάμε, δεν μιλάμε. Όχι. Γρηγόρη, άμα δεν μπορεί να ζητήσετε πάνω σε αυτά, μην μιλάτε και ας πούμε για παλίτσα. Α, εγώ το έθεσα το θέμα. Σε ρώτησα κάτι και δεν ακόμα δεν απάντησα. Όχι, πιστεύεις κάτι, δεν θέλω να κάνουμε αυτό σαν μετράς, δεν μπορώ να συμμετάχω εγώ. Όμως μας φαίνεις κάτι για τους και βαλέκα, θα πονέσει κόλου πέρα, ωραία, γιατί παλίτσα δεν μπορεί να συμμετάσχει. Θέλεις πάνω. Η άποψή σου, ρε φίλε, πια γιατί επιλεκτικός ναρτισμός, για πες μου. Γιατί υπάρχει επιλεκτικός ναρτισμός, μπορεί να μου πεις. Του έκανες την ερώτηση. Γιατί υπάρχει επιλεκτικός ναρτισμός. Τρεις φορές πάλι. Γιατί υπάρχει επιλεκτικό, γιατί εσύ το κάνεις αυτό. Εσύ το επιλέγεις, δεν μπορεί να βάλεις πιο επιλεκτικό το επιλέγεις αυτό το πράγμα. Μερθεί ελληνικά μέρος τώρα, για να καταλάβω τώρα. Σε έκανε τα δικά τα νεύρα, όλοι έχουν νεύρα, όλοι θέλουν να μιλήσουν. Και πάρα πολύ ήρεμο, με σε ρωτάω γιατί έχεις επιλεκτικό ρατσισμό. Εγώ έχω επιλεκτικό ρατσισμό. Ναι. Γιατί είσαι τόσο προβληματικότητα. Έχω επιλεκτικό ρατσισμό. Ρε φίλε, είσαι ανευαίσθητος και δεν σε απαντάω τόση ώρα. Σε ρωτάω απλά πράγματα. Ο Φίσας, ο Γρηγορό. Έχουν άδικο, άντρε ξέρω αριστερά ή δεξιά. Ρε, ποιο ασχολείται με του αριστερού και του ψευδοκομμουνιστέ. Εσύ, εγώ. Εγώ. Έθιξα εγώ και πράγμα. Φίλε, άκου να δεις. Σπιτάκι σου, σπιτάκι σου. Έλα, πολύ αξία. Δηλαδή τόση ώρα. Το ότι μιλάω με ένα βλάκα το ήξερα. Ένα δέκα. Το ότι πρέπει να. Ότι έχω και δίπλα με ένα βλάκα και αυτό το ήξερα. Επόμενο. Σιγά μην πάθεις και ένα έμφραγμα για τις οφήσεις. Έμφραγμα γιατί να πάθω. Γιατί να πάθεις. Το ρωτάω τόση ώρα. Μια ώρα κάτι δεν απαντάει. Μάλιστα. Τελικά είναι ήρωας ή βλάκης για σένα. Ναι. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Ήρωας ή βλάκης. Έλα φίλε. Έλα φίλε, δεν απάντησα. Για μένα απαντάω σε ηλίθιες ερωτήσεις. Για μένα, πιο ηλίθια ερώτηση. Για μένα, από την κουβέντα που κάνουμε, νομίζω ότι είναι βλάξη. Πάμε παρακάτω. Έλα. Έλα φίλε. Μ' ακούς σωστή. Λοιπόν, ναι. Καταρχάς, σε κάτι που αναφέρθηκε σε τον Γρηγορόπουλο, είπες γιατί εκεί που ξέρουμε τι συνέβη. Ο Γρηγορόπουλος, να σου θυμίσω σε περίπτωση που δεν το θυμάσαι, δεν ήταν μόνος του, αλλά ήταν μαζί με τον Νίκο Ρωμανό. Το κλείνω αυτό. Δηλαδή, είχε καταθέσει το παιδί κάποια στοιχεία. Και ρωτή συνέβη εκείνο το βράδυ. Πέρα από τον Κορκονέα, πάντα. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό αυτό, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, αλλά έχουν μπερδέψει τον ήρωα, τον βλάκα. Πραγματικά, από όλα τα παιδιά που έχουν βγει εδώ και δύο ώρες, εδώ και μία ώρα, ξέρουμε τι έχει συμβεί. Βγήκε ένας φίλος, είπε στο τέλος, λέει, είπε, ζήτω η Ελλάδα. Ήμασταν παρόν και ακούσαμε πραγματικά τι συνέβη. Εσύ όταν ο Γρηγορόπουλος ήταν εκεί, ήξερες τι γινόταν. Έχεις καμιά κάμερα εκεί. Είπε ο Ρωμανός. Και εγώ πού ξέρω τι ο Ρωμανός είπε η αλήθεια. Βρε σίγουρα δεν αφιβάλλω. Άρα λοιπόν ακούσαμε και εμείς και τον Ρωμανό. Μάθαμε και ακούσαμε και για τον Γρηγορόπουλο το σκορεμένο. Ακούμε και για τον άλλον. Αυτά που ακούμε.
και αυτά που έχουμε δει. Ποιο είναι το πόρισμα. Αυτά που ακούμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε υπαρκτά πραγματικά στοιχεία. Μπράβο. Από αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Πρόσεξε λίγο, Έχουν βγει στην τηλεόραση την αντίστοιχη κρατική της Αλβανίας. Τι είπαν, αυτό είναι ωραίο στοιχείο. Για πες μας. Ναι. Μερικοί να λένε το καλύτερο παιδί. Ναι. Και μερικοί να λένε ότι πυροβόλησε αυτός με το ΑΚ47. Αυτό και δεν το λέμε. Ναι. Πυροβολούσε, λέει, το βράδυ, το απόγευμα στο χωριό. Άρα είχε πιει τα ουίσια του να πω και πυροβολούσε το χωριό. Εντάξει, τώρα μην το ισοπεδώνει. Κατάλαβε τι κάνει τώρα. Σουρωμένο τον έβγαλε. Ωραία, και κλείνοντα από κάτι άλλο. Ναι. Κωστή, αυτό έγινε 28, να το πούμε αυτό. Είσαι πολύ μπροστά. Και το λέω γιατί σήμερα, μάλλον από ό,τι φαίνεται, μέρα χωρίς να έχεις πραγματικά κάποιο θέμα σοβαρό. Το κατάφερες πάλι, Ράτιμε. Το έκανες. 0-2, λίγο πρώτο ημίχρονο, προηγείται ο Πανιώνιος μέσα στην άδρα του Απόλλων Πόντου. 0-4 θα λήξει. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Έλα. Λέγε. Στην Αλβανία η νομοθεσία λέει τα εξής. Λέγε. Καθημερινά. Ναι. Στο δεύτερο τρίτο δεν σταμάτησες ο αστυνομικός. Έχει το δικαίωμα, εάν κρίνει ότι απειλείται η σωματική του ακεραιότητα ή η ζωή του, να σε πυροβολήσει οπουδήποτε χωρίς να σε σκοτώσει. Εάν είσαι οπλισμένος και πυροβολείς κατά αυτού, έχει το δικαίωμα να σε σκοτώσει. Μάλιστα. Το παιδί αυτό, ναι, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, ήταν λίγο πιο έντονο το στοιχείο του από ό,τι στους άλλους. Άρα ήθελε μια ψυχιατρική γι' αυτό. Τον είχαν προειδοποιήσει. Είχε ελληνική ταυτότητα, δεν ήταν βορειοϋπηρώτης. Άκουσε με λίγο, από εκείνη η καταγωγή του. Τον είχαν. Ελληνική ταυτότητα είχε, και επειδή είναι η καταγωγή του, ελληνική ταυτότητα είχε. Όχι Ρος, ελληνική, όχι Ρος, μπλε. Γιατί με διακόπτει, γιατί του διακόπτει όλους, ρε. Και Ρωσίλιους σήμερα που έχουν ταυτότητα και δεν ήταν βορειοϋπηρώτες. Ήταν Αλβανοί. Αλλά με κάποιο τρόπο πήραν ελληνική ταυτότητα. Άλλο ροζ και άλλο μπλε, ξεκόλα. Εγώ να ξεκολλήσω. Ναι. Σας λέω ότι το παιδί αυτό, επανελειμμένος είχα γίνει στις τάσεις, όποτε πήγαινε στους παππούδες σου, μην παίζει με τη φωτιά. Έχασε τη ζωή του άνευ λόγου και αιτίας. Κατ' εμέ ήταν βλάξ. Βλάξ, μάλιστα. Και τελευταίο που έχω να πω, τι θα κάνουμε οδούς και πλατείες στους πάντες ή κανέναν. Και αυτό σωστό. Δηλαδή, σκοτώθηκε η αδερφή στην Αθήνα, στην πλατεία. Σκοτώθηκε ο παλίκαρος των ειδικών δυνάμεων, δεν τον αναφέρουμε καν. Δεν μου λες. Και γιατί πρέπει να είμαι ακροδεξιός εγώ, ο οποίος λέω ότι αυτός είναι παλίκαρος, δεν κατάλαβα. Δεν μου λες. Εγώ αμβρεϊκός είμαι, αλλά δεν είναι παλίκαρος. Έχει ξεκαθαρίσει το θέμα ποιος, άντε, ποιος πάλι, έχει τι έγινε. Μας κούρασες ρε. Μας κούρασες. Εσύ είπες για κάποια πράγματα, έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Μας κούρασες. Αν έχει ξεκαθαρίσει. Μας κούρασες με αυτό, το έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Τι είμαστε, δικαστήριο είμαστε εμείς. Η λαϊκή γνώμη είναι ρε, η λαϊκή αυτή. Η γνώμη του λαού ρε, ξεκαθαρίσει ακόμα και ξεκαθαρίσει. Άσε τι ακούγεται ρε, δεν πρέπει να περιμένουμε. Όχι ρε, να μην περιμένουμε. Άποψη δεν έχουμε, τυφλοί είμαστε. Από αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο και ακούω και ενημερώνω. Και το διαδίκτυο τι είναι, ένα παιδιά. Ρε Κόκκινε, εσύ στον Χριστό πιστεύεις. Τον είδες να αναστέρεται. Ναι, σου είπαν. Πού τον είδες, Ρε Κόκκινε. Είχες πει καλά μαγεμένο. Τον είδα. Λέγε ρε φίλε, τελείωνε. Α, μπαν μας έχεις πει. Ας τον Νίκο, τα λέμε ένα τελευταίο να πάμε. Πάμε ένα τελευταίο. Ναι. Ναι, για χαρά, καλησπέρα. Για χαρά, με τον Βελόπουλο μαζί τον είδατε. Λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι τέτοια οράματα βλέπει και ο Βελόπουλος να πούμε. Εγώ δεν πουλάω βιβλία. Βράσε με, πουλάς βιβλία. Λέγε φίλε. Ούτε βλάκας ούτε ρέας κατά την άποψή μου ήταν θύμα του φανατισμού του. Φανατικός δηλαδή. Όχι βλάκας, όχι ήρωας, φανατικός. Λίγο, ωραία. Μπουκλάρετε λίγο στο Google, βάλτε εκδηλώσεις Γουλιαράτες 28 Οκτωβρίου. Την ίδια μέρα που αυτός σκοτωνότανε, την ίδια μέρα εκατοντάδες βορειοϋπηρώτες με ελληνικές σημαίες, είδα το βίντεο και έπαθα πλάκα. Μεγάλες σημαίες στα χέρια, κάνανε ειρηνικά την εκδήλωση. Ήταν λιγότερο πατριώτες αυτοί από αυτό. Καλό αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία το είναι το ίδιο χωριό, δεν είναι μακριά. Είναι κρίμα για το παιδί, πραγματικά κρίμα, αλλά ήταν θύμα του φανατισμού του. Θύμα του φανατισμού. Λέει, επειδή λες πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, παίρνουν σε παρακαλώ. Γιατί να φάνε το παιδί και οι υπόλοιποι να μην έχουν πρόβλημα. Γρηγόρη μου, αν είδαμε και το βίντεο χθες που παίχτηκε πίσω από την καφετέρια μέσα από τα τζάμια. Όταν εσύ κυκλοφορείς με ένα Καλάσνικοβ ΑΚ-47 στους δρόμους, στα χέρια και μόνο που κυκλοφορείς. Είναι θέμα δηλαδή. Ναι, γιατί να πάρει ξεχείς ένα ΑΚ, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ, αλλά σου λέω. Δεν υπάρχει δεν δηλαδή. Αυτά περί ελληνικής σημαίας, δηλαδή εκείνη την ημέρα
Άμα δεις το βίντεο που είδα εγώ, βίντεο που υπάρχει παντού πλέον στο Google, εκατοντάδες είναι εθνικές, μεγάλες, τρία επί... Περπατάει ο κόσμος, καταθέτει στεφάνια, ψάχνει τον εθνικό ύμνο και γίνεται στο ίδιο χωριό. Αυτό είναι το τρελό. Ναι, το πιο τρελό από όλα όμως, φίλε μου, είναι ότι εκεί, δεν λέω για το συγκεκριμένο χωριό, γενικότερα η εκκλησία και τα ελληνικά σχολεία έχουν πρόβλημα και το γνωρίζεις. Προφανώς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Προφανώς. Εντάξει. Απλά θέλω να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Γιατί. 1000% σε πάνω μαζί σου. Ειλικρινά, αυτές τις ακρότητες. Βγαίνει τώρα ο άλλο, μου λέει: έχω 15 αλβανού στο χωράφι και το παίζει μάγκα, αλλά του βρίζει από πίσω. Εντάξει, αυτό το. Τι να το κάνω το δίκιο, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, πουλάμε μαγιά που μας παίρνει, δηλαδή. Μαγιά που μας παίρνει, δηλαδή αυτοί είναι εχθροί, επειδή είναι 10 άτομα και οι άλλοι που είναι χίλιοι είναι φίλοι. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις, ακολουθεί. Τρίτο ημίχρονο με καναλάκι. Α, σε έκανα Μαρίνα Μπίκου. Αχίλιος έξαρκος. Εντάξει, δεν είδα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμο. Γεια σας.